Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 11 του Νοέμβρη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Όμορφες είναι αυτές. Αλήθεια. Ειλικρινά, σήμερα είσαι στα καλύτερά σου από την αρχή της σεζόν. Λοιπόν, το τσιμπιδάκι θα σου πω. Είδα την Μάρη στην προηγούμενη εβδομάδα. Είχε κάνει κάτι η Λιάνε του Παγιοργίου. Ναι. Είχε βάλει δύο τέτοια. Ναι. Και μου άρεσε. Αλλά αυτή είναι μελαχρινή με ίσια μαλλιά. Ναι. Εμένα δεν μου πάει έτσι. Και είδα μετά χθες ένα μοντέλο στο Pinterest. Μάλιστα. Με σπαστά μαλλιά και λέω θα βάλω τα τσιμπιδάκια με σπαστά μαλλιά. Αυτή ήταν η ιστορία. Καλημέρα, αγάπη μου. Τι κάνεις, τι μαγειρεύεις σήμερα? Σήμερα φτιάχνουμε γίγαντες. Για να γίνεις γίγαντας. Την ίδια αντίδραση έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα, παρακαλώ, θεματολογία της ημέρας. Η πρώτη αντίδραση της Ρασέλ μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη από το GNTM. Ενώ πιστεύω στο κάρμα, σε αυτό το πράγμα δεν πιστεύω στο κάρμα. Πιστεύω στην απόδοση. Τι λέει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλιάνος για τον αραβόνα του? Ήταν μια κίνηση την οποία την ήθελα πάρα πολύ να την κάνω. Μπράβο, ευχάριστα. Ευχάριστα, ναι, ευχάριστα. Θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο. Χθες λοιπόν, θα πάμε στα του GNTM που το παρακολούθησα και εγώ τρώγοντας μια γαβάθα popcorn. Ωραία. Αποχώρησε ο Παναγιώτης. Ο Τυροκόμος. Μετά το πάρτι που έκανε. Γιατί μας άλλη τελικά αποχώρησε αυτός, Γιάννη μου. Κοίταξε να σου πω τώρα. Εδώ είχαμε μια αποχώρηση γιατί αυτό που λέει και η γιαγιά μου, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάνε στον νοικοκύριο. Ποιος το έχει, μου. Δεν μου λέει ποιος το έχει, παιδιά, πάνω. Πείτε όποιος θέλετε. Το GNTM. Πες τα, Γιάννη, όλα. Πες τα. Λοιπόν, και είχαμε λοιπόν την αποχώρηση του Παναγιώτη, ο οποίος εκεί λοιπόν που ουσιαστικά γλεντούσε και χαιρόταν για όλο αυτό που συνέβη με τη Ρασέλ, τώρα ήρθε η σειρά του να κλάψει. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή, όπως ακριβώς το λες. Και στο Twitter ξεσπάθησαν. Πάμε να το δούμε, παρακαλώ, και να το σχολιάσουμε. Έλα. Τι κάνει, Ρίτα, τι είναι άλογα. Πόσο πάω, ωραία παιδιά. Νομίζω ότι στην τελική διάδα, εγώ δεν ξέρω spoiler, δεν μιλάω με κανέναν από το staff, δεν γνωρίζω κανέναν. Απλά διαισθάνομαι από αυτό που βλέπω ότι θα είναι σίγουρο ο Αντρέας και ο Σύφης. Το πιστεύω. Θα παίξει πάρα πολύ ποιος θα δείξει καλύτερο χαρακτήρα μέχρι τότε. Ενώ ο Αντρέας εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εξωτερικά, με χαλάνε πολύ τελευταία. Τρόπος του. Κάποιες ατάκες του, λίγο τρόπος ηρωνία του. Λίγο ηρωνία του, γιατί το ξέρω ότι είναι ωραίος και έχει το ύφος του. Είναι και μικρούλης βέβαια ο Γλυκούλης, αλλά σε λίγα χρόνια νιώθω ότι θα μπαίνει σε ένα μαγαζί και θα λέει είμαι ωραίος και το ξέρω. Ναι, έτσι. Από τότε είναι μικρά τα παιδιά, το λες και το ξαναλες, αλλά δεν είναι δηλαδή. Συγγνώμη, δεν είναι δικαιολογία επειδή είναι μικρούλης, είναι αλαζόναση, είναι ηρωνία. Παιδιά, δεν είναι καλά, μην το καταδικάσουμε το παιδί. Μια χαρά, παιδάκι. Εντάξει, είναι μια χαρά. Απλά σου λέω ότι έβγαλε τελευταία. Δεν μπορεί να είναι βουβός εκεί μέσα. Πρέπει και αυτό το παιδί να πει κάτι και σε λίγα χρόνια θα προβλέψω ότι αυτό παιδί θα είναι στο εξωτερικό. Συμφωνώ μαζί σου αυτό. Πάμε σε κάτι φανταστικό, σούπερ αποκλειστικό που το περιμέναμε πώς και πώς. Θα συνδεθώ με την Εύσσα Σύνταξη για την Έλληνα Πολυκάρπου. Oh. Καλημέρα, αγάπη. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε. Πολύ, πολύ όμορφη, η οποία πια συνάντησε χθες. Τη Ρασέλ. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πολλά. Εγώ θα σας πω ότι γενικά δεν τη συμπαθούσα τη Ρασέλ. Μετά από αυτό που είδα, μου απαντάει για τα πάντα. Και Κατερίνα έχει πολλά μηνύματα και για σένα. Και βλέπει την εκπομπή από ό,τι κατανοώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πώς, αφού δεν παίρνει βράδυ, τη βλέπει. Υπέροχη, για να τη δούμε. Ένα μπόι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, λόγο. Φεύγω, δεν πάει άλλο πια, χωρίζω. Πώς σου φάνηκε, βρε Ρασέλ μου, αυτό τώρα, δηλαδή που έφευγε. Έφυγες εσύ και αυτός χόρευε. Να σου πω κάτι. Ναι. Και εγώ στη θέση του θα χόρευα και Καλαματιανό. Σε αυτόν που παραμένει και είναι η Μαρινέλ. Ευχαριστώ. Λυπάμαι πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δεν πειράζει. Έφυγε. Είναι κάρμα, πιστεύεις στο κάρμα? Εγώ, παιδιά, ενώ πιστεύω στο κάρμα, σε αυτό το πράγμα δεν πιστεύω στο κάρμα. Πιστεύω στην απόδοση.
Είσαι πολύ πιο όμορφη από κοντά. Συγγνώμη, ήθελα να σου το πω. Και πες και πολύ πιο αδύνατη, ρε Σέλενα. Και πολύ πιο αδύνατη. Έλενα. Κορίτσι μου, πολύ αδύνατη. Έτσι, μπράβο. Κοριτσάκι μου, μήπως σε χτύπησε λίγο ήλιο. Λάστρε. Ακούω. Μήπως σε χτύπησε λίγο ήλιο. Εσύ με χτύπησες. Ναι, Ντουαρτ, τι έχει γίνει τελικά, ρε παιδί. Είπες εσύ. Είναι αυτό που φαίνεται. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί? Δεν μπορώ. Δεν μπορείς να. Σ' αρέσει. Η μαμά μου έχει πει να μην μιλάω για τέτοια πράγματα σε αγνώστους. Όμορφο αγόρι όμως. Αν ήσασταν εκτός. Κούκλος. Κούκλος, αλλά όχι μόνο ο Έντουαρτ. Και άλλα πολλά παιδιά είναι ωραία σε αυτό το σπίτι. Ποιος θεωρείς ότι δεν αξίζει που είναι μέσα και ποιος, κάποιος ή κάποια που είναι έξω θα τον ήθελες μέσα. Θα την ή τον ήθελες. Να σου πω κάτι, εγώ θα τους ξαναήθελα όλους έτσι ακριβώς όπως μπήκαμε, για να έχω κι εγώ ενδιαφέρον να λέω αυτά που έλεγα. Άμα ήταν όλοι, δεν είχαν κάτι, δεν είχαν ενδιαφέρον. Τώρα μου δώσανε το έναυσμα. Να τη σπρώξω πάλι μέσα και δυνατά πόδια, δυνατά, δυνατά. Η Παρασκευή, ναι. Ας πούμε, θεωρείς ότι αδικήθηκε. Η Παρασκευή θεωρώ ότι ήταν άτυχη, που εγώ απλά έβγαλα τον αναπνευστήρα και ήταν κρίμα και ελπίζω, μακάρι να μπορούσα να ξαναέμπαινε στο παιχνίδι. Για τη Μαρία Αγάπη θέλω να πω για το ντισαβαντάζ. Ναι. Η Μαρία Αγάπη, να σας πω κάτι, ναι. Αυτό το ντισαβαντάζ δεν έτυχε, πέτυχε, μπράβο στο κορίτσι. Σε έδιωξε. Ναι. Είσαι με τα καλά σου. Αυτό δεν ήθελε. Ναι. Μπράβο της. Ξέρεις ότι είσαι πολύ καλή για πάνελ. Θα ήθελες, θα το σκεφτόσουν να κάτσεις. Του χρόνου ή και μέσα στη σεζόν, δεν ξέρεις ποτέ σε πάνελ. Εννοείται που μου αρέσει με γοητεύει χωρίς τηλεόραση, αλλά θα δείξει, όλα στην ώρα τους. Δεν λες όχι όμως. Δεν αποκλείω γενικά τίποτα στη ζωή μου. Λοιπόν, και με τον Έντουαρτ είπα ότι δεν έχουμε κάτι, αλλά δεν σου λέω ότι και σε ένα χρόνο δεν θα έχουμε κάτι. Ήμουν σίγουρη ότι θα είναι τέλειο, γιατί αυτή εδώ είναι μουρλή. Εγώ είμαι δικό της παιδί κατά βάθος. Και ήμουν σίγουρη ότι θα βάλει τέτοιο κόνσεπτ στο GNTM. Σ' αγαπάω! Έχω βγει από το εδίο της, να το ξέρετε. Τη είπε και το Κατερινάκι μου, η Κατερίνα μου, η καινούργια που την αγαπώ πολύ. Μπράβο. Από την Κυλίτσα της έπρεπε να πω, είπε. Εγώ δεν είπα από την Κυλίτσα της, γιατί βγαίνουν όλα τα παιδάκια από την Κυλίτσα, ρε εσύ, Έλενα. Γι' αυτό δεν το είπα. Ήταν από την Κυλίτσα τα βγάζουμε. Εντάξει. Εγώ είμαι δύσκολο παιδί, όμως. Θα βγαίνω ποτέ από την Κυλίτσα. Όχι, κορίτσι μου, δεν θα βγαίνω. Είναι η καψούρα μου η Ζεν. Ναι. Μ' αρέσει που είναι αυθόρμητη, που είναι τρελή, που αυτό που θα σου πει θα στο πει έτσι και δεν την νοιάζει αν θα σε στεναχωρήσει, ναι. Γιατί το λέει πάντα για το καλό σου. Γεια σου, Γιώργη! Γεια. Κατίνα, έλα μετά να σε πω που σε πολλά ήρθαν κάτι Αθηναίοι από ένα τζιτζι με DM. Πώς το λένε, δεν ξέρω. Έλα να μάθει. Εγώ αυτό που βλέπω, βρε παιδί μου τώρα, τι συντεριάζει με αυτό που έχω δει στην τηλεόραση πάρα πολύ. Είναι διαφορετικό όταν είσαι κλεισμένο σε ένα σπίτι με συγκεκριμένα 20 άτομα που δεν τα ξέρει και από χθε δεν ταιριάζουν όλοι με όλου και στην πραγματική ζωή ισχύει αυτό. Υπό άλλες συνθήκες, αν ήμασταν σε real life και ήμουν με τους ίδιους ανθρώπους, αλλά δεν ήμουν 24 ώρες το 24ωρο μαζί, μπορεί και όλοι να ήμασταν μια χαρά παρέα και να πίναμε και ποτά. Οι συμπαίκτες του λένε, οι δικοί σου συμπαίκτες, ότι όλα τα κάνεις για την προσωπική σου προβολή. Νομίζω ότι όποιον δεν τον ενδιαφέρει η προσωπική του προβολή δεν θα πήγαινε ποτέ σε ένα reality. Ναι, το μετάνιωσες που πήγες. Καθόλου. Θα ξαναπήγαινα. Θα ξαναπήγαινες. Θα ξαναμπείς. Είναι συγκλονιστική εμπειρία. Θέλω να πω σε όλους αυτούς εκεί έξω που γελούσανε πριν λίγο. I will back. Θα ξαναμπείς μέσα, γιατί είπες ρε παιδί. Όχι ρε παιδιά, το μόντελ το material έφτασε μέχρι τη δεκάδα και ευχαριστώ, λέει. Πού να ξαναμπεί, καημένη το 1,71, μην με τρελαίνεις. Ποιος θεωρείς ότι θα είναι ο νικητής ή ποιον θέλεις εσύ. Θέλω πάρα πολύ να νικήσει ο Ανδρέας ή ο Έντουαρτ. Αλλά πιστεύω από αυτά που βλέπω από τον κόσμο ότι κατά πάσα πιθανότητα θα νικήσει ο Ανδρέας, γιατί είναι πιο μικρός και είναι πιο εύκολο στο χώρο της μόδας, ακόμα και τα 5 χρόνια που έχουν διαφορά. Ο Καράβας, για πες κάτι, πρωινά έχεις αναφερθεί και έχεις πει ρε παιδί μου που σας ξυπνήσανε ότι τον είδε. Ένας άγγελος το αγόρι με στα λευκά του. Και πιάστηκε κιόλας το παιδί μου, σε μόνη σου σε αυτή την περίοδο. Να σου πω κάτι, θα σου απαντήσω όπως απαντάνε και όλοι οι άλλοι τόσα χρόνια. Ναι, για πες, εσύ είμαι σε κοινικά. Είμαι καλά. Αρχικά την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, καμιά φορά τη βλέπεις, παιδί μου, Έλενα, θα συμφωνήσεις. Η λέξη θράσος δεν είναι πάντα κακό. Όχι. Δηλαδή τη βλέπεις, τα λέει χύμα. Και πολλές φορές μπορεί το θράσος να παρεξηγηθεί. Τώρα ήταν κάτι αυθόρμητο. Βρε, παιδιά, τη ρωτάω, θα ξανάμπαινες. Και μου λέει, εγώ το 1,71 θέλω και να ξαναμπω. Και που έφτασα στη. Δηλαδή, αυτοσαρκάζεται τόσο πολύ αυτό το κορίτσι που εγώ την κατάλαβα. Είναι πολύ οκ. Okay. Ακόμα και η ατάκα που είπε ότι είπαν ότι τα έκανε για προσωπική προβολή ήταν τίμια. Πολύ ωραία. Δεν το κάνει για προσωπική προβολή. Μάλιστα και έτοιμη βγήκε. Η Πολυκάρπη πρέπει να είναι και λίγο πιο ψηλή από την. Για να σας πω, 1,68 είμαι εγώ, έτσι. Ναι. 1,68. Είσαι τίμια που πας με τη Σαγιονάρα για τη συνέντευξη και είστε ένα μπόι. Σαγιονάρα, Παναθεμά, σε κακομοίρα με Σαγιονάρα ήμουν καλέ μέσα στο καταχρήμονο. Το λέει 1,71 πάντως. Ναι, κοιτάξτε, δεν τους παίρνουν κάτω από 1,70. Καλά το λέτε, σοβαρά ρε παιδιά. Έλα εδώ ρε Πολυκάρπου να σε μετρήσω. Πολύ σοβαρά. Όχι για τους μοντέλα, λέει. Μα είναι ένα μπόι. Τι 1,71 και μετά κούνε. Έχει ενδιαφέρον, εκεί είπε το ίδιο ότι και εγώ στη θέση του Παναγιώτη θα χόρευα. Εντάξει, μια χαρά. Και ότι θεωρεί ότι ο Ανδρέας είναι πολύ πιο πιθανό να είναι ο μεγάλος νικητής. Κάτι που συμφωνούμε όλοι. Συγγνώμη. Τι μου λένε από το κοντρόλ. Έχουμε μία
Έκτακτη είδηση. Α, τηλεοπτική, να μην αγχωθώ πολύ. Α, μάλιστα. Θα να αγχωθώ γιατί πρέπει να το ψάξουμε. Ναι, για πες. Με τι έχει να κάνει με ματέωση εκπομπής. Ωπα. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις γιατί κάνουμε αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ live και σε ελάχιστα λεπτά ερχόμαστε με αποκλειστικό. Και μου λέει ο Θέμης ότι η εκπομπή αυτή είναι πολύ αγαπημένη. Πολύ. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά ξανά μαζί σας. Και 10:29 εδώ είμαστε και θέλω να περάσουμε στο τηλεοπτικό που σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις γιατί μία εκπομπή που ήταν χθες έτσι να γυριστεί, προγραμματισμένη όταν να γυριστεί, τελευταία στιγμή ακυρώθηκε. Και, μιλάμε για... και να πούμε ότι το γράφει το Νάσος Blog. Το Νάσος Blog είναι ρεπορτάζ του Νάσου Γουμενίδη. Να πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για την εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου. Το Στην Υγειά μας, βρε παιδιά. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που διαβάζουμε, η εκπομπή που ήταν να γυριστεί χτες αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο δεν γυρίστηκε ποτέ. Και αυτό που έπεσε ως θέμα στο τραπέζι για την ακύρωση του γυρίσματος είναι ότι οι άνθρωποι της παραγωγής δεν ήξεραν ακριβώς πώς πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα και όλους τους καινούργιους κανόνες της υπουργικής απόφασης για τον κορονοϊό. Μάλιστα. Τώρα, το θέμα όμως ποιο είναι, ότι στο Νάσος Blog πέφτει ένα ερώτημα στο τραπέζι. Ισχύει αυτό, είναι αυτό, ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό? Ή μήπως οι μουσικοί που πήγαν για το γύρισμα ζήτησαν αμοιβή και έτσι λοιπόν δεν δόθηκε η αμοιβή και αποφασίστηκαν να ακυρώσουν το γύρισμα. Οι μουσικοί πηγαίνουν εκεί χωρίς να αμείβονται. Νομίζω ότι η μουσική είναι του κάθε καλλιτέχνη και ο κάθε καλλιτέχνης τους πληρώνει. Δεν τους πληρώνει κανένας. Υπάρχει μια νέα απόφαση. Υπάρχει μια νέα απόφαση της Ένωσης Μουσικών. Αυτό. Η οποία απόφαση αυτή όχι μόνο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, αλλά δεν θα πρέπει να τη συζητάει και κανένα σε καμία παραγωγή από τη στιγμή που χρησιμοποιεί τους μουσικούς για να έχει ένα συγκεκριμένο προϊόν που βασίζεται στη μουσική. Δηλαδή, ποια είναι η απόφαση αυτή? Η απόφαση αυτή ζητάνε, η Ένωση Μουσικών ζητάει όλοι οι μουσικοί οι οποίοι συμμετέχουν σε εκπομπές να πληρώνονται. Παιδιά, εγώ ξέρω να πληρώνονται από τις εκπομπές. Εγώ γνωρίζω, παραδείγματος χάρη, τόσο εορταστικά έχουμε κάνει. Από τον Κύπε Πανταζή μέχρι όποιον μπορείς να φανταστείς, ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης ή ο επιχειρηματίας πληρώνει τους μουσικούς. Είναι άλλο το προϊόν μας όμως, καταρχήν, εμάς εδώ. Και αν αποφασίσει ο τραγουδιστής, ο οποίος παίρνει την ορχήστρα του μαζί του για να συμμετέχουν σε ένα γύρισμα, να τους πληρώσει εκείνος, είναι μια δική τους ιδιωτική συμφωνία. Όχι, εγώ εδώ όμως υπάρχει άλλο γνωρίζω. Ο τραγουδιστής έχει μουσικούς δικούς του. Όταν... Υπάρχουν τραγουδιστές που δεν έχουν δικούς τους μουσικούς. Ακριβώς. Όταν ο τραγουδιστής έχει τους δικούς του μουσικούς, όπως οι περισσότεροι, τους πληρώνει και εγώ αυτό γνωρίζω. Εδώ εντάξει, τα μεγάλα ονόματα παιδιά συνήθως έχουν. Λίγοι είναι όμως αυτοί. Εδώ όμως πρόκειται για μια εκπομπή το οποίο δεν υπάρχει, στην οποία δεν συμμετέχει ένας καλλιτέχνης με τη δική του ορχήστρα. Είναι πάνω από 7-8 καλλιτέχνες οι οποίοι εμφανίζονται και χρησιμοποιείται μια συγκεκριμένη ορχήστρα η οποία προφανώς. Το ένα σενάριο είναι αυτό. Το άλλο είναι λόγω κορονοϊού. Ακριβώς, ότι δεν μπορούσαν να ξέρουν ακριβώς τα μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσουν οι καινούργιες διατάξεις για τον κορονοϊό. Αυτό που λες, πρέπει να σου πω ότι και άλλη μια εκπομπή δεν βγαίνει στον αέρα γι' αυτό το λόγο και είναι η εκπομπή του Θοδωρή Αθερίδη για την οποία έχει γίνει και φωτογράφηση και τρέιλερ. Είναι στο μεγάλο κανάλι και ακόμα και τώρα δεν έχει ξεκινήσει γυρίσματα παρόλο που την προμοτάρουν κανονικά. Έτσι. Εντάξει, να σου πω κάτι πάντως, μπορεί οτιδήποτε να φοβούνται και τον κορονοϊό, παιδιά, κάποιες παραγωγές να μην ξεκινάνε. Παιδιά, είναι παραγωγές και εκπομπές με πάρα πολλά άτομα. Κόσμο, σωστά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει αποστάσεις. Σωστά. Είναι πολύ ιδιαίτερες. Εμείς πρέπει να αναφέρουμε τα στοιχεία που λέει λοιπόν το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε ένα πολύ ωραίο και ευτυχισμένο γεγονός. Ο Γιάννης Καλιάνος. Ο μετεωρολόγος. Αγωνιάστηκε. Ο πολύ γνωστός μετεωρολόγος. Έλα ο Γιάννης. Ναι, πόσο χάρηκα. Μπράβο του. Και είναι μέσα στα ευχάριστα, είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Νότιο τομέα. Αραβωνιάστηκε την αγαπημένη του δερματολόγο Χάρη. Τι ωραία κοπέλα! Δαμιανού. Υπέροχο μονόπετρο. Και τι ωραίο δαχτυλίδι θέλω να σας πω. Σα τρέξαν εγώ, τα σαλιά. Χαλαρώσουμε λιγάκι με τα μονόπετρα. Πολύ κλασάτο. Μίλησε Σημαίνια Κούκου και μας περιγράφει. Έλα, αυτή με την ωραία το καλό και ο γάμος. Για να δούμε. Τι ναι. Να ζήσετε, Γιάννη Καλιάνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα βέβαια και την Κατερίνα.
Πώς το αποφάσισες εν μέσω κορονοϊού? Ήταν μια κίνηση την οποία την ήθελα πάρα πολύ να την κάνω. Και ήθελα πάρα πολύ πέρα από μένα να κάνω και ευτυχισμένη έναν άλλον άνθρωπο. Το επιζητούσε εδώ και καιρό. Πώς έγινε η πρόταση γάμου? Σε έφερα λουλούδια. Μου λέει: τι είναι αυτά τα λουλούδια? Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Έτσι, μια ευχή έγραψε για σένα. Θα έρθουν και άλλες εκπλήξεις. Μου λέει: τι εκπλήξεις? Και προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα, που ήταν να σκρύψω το μονόπεδρο σε ένα σημείο εκεί στη βιβλιοθήκη, που πήγε και το είδε μετά και τρελάθηκε. Ήταν και οι γονείς της μέσα στο σπίτι. Έκλαιγε η μητέρα της, ήταν λίγο μια συγκινητική στιγμή, μια πολύ ωραία στιγμή. Είσαι ρομαντικός. Είμαι ρομαντικός. Κοίταξε να δεις, είμαι Σκορπιός, παρόλο που φαίνεται ότι είμαι σκληρός και τα λοιπά, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος, πάρα πολύ συναισθηματικός και πολύ ρομαντικός πολλές φορές. Σχεδιάζουμε περί τα τέλη του Μαΐου, αρχές Ιουνίου να παντρευτούμε. Τουλάχιστον δεν είναι τόσο πολλά τα κρούσματα, θα γίνει ένας καλός ανοιχτός γάμος με την προσοχή που χρειάζεται. Αν δεν γίνει αυτό και είμαστε με την ίδια κατάσταση τώρα που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες, θα γίνει ένας κλειστός γάμος. Θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα αγγίξει τους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά, τους 22 με 23 στα βόρεια. Έχετε 2 χρόνια σχέση. Πώς γνωριστήκατε? Στο παρελθόν ήξερα τον πατέρα της Χάρης. Τον ήξερα γιατί είναι μουσικός άνθρωπος και έπαιζε σε κάποια μαγαζιά κτλ. Έπαιζε μπουζούκι. Τον είχα γνωρίσει και μέσω μιας κοινής παρέας κάποια στιγμή γνώρισε και την κόρη του, ας πούμε, μιας μεγάλης παρέας που ήταν εκεί κοινή και εμένα και του ανθρώπου. Και από εκεί γνωριστήκαμε και σιγά σιγά αρχίσαμε να βγαίνουμε και από τότε είμαστε αυτοκόλλητοι. Είναι μια κούκλα. Είσαι κι εσύ κούκλος. Θέλω να μου πεις αν ζηλεύει ο ένας τον άλλο. Μωρέ, σίγουρα όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και είσαι ερωτευμένος, σίγουρα ζηλεύεις. Απλά και εγώ ως Σκορπιός και αυτή ως Λέων. Προσπαθούμε να το κρύψουμε λίγο. Θέλει σύντομα να γίνεις μπαμπάς? Το σχεδιάζετε? Σχεδιάζουμε προφανώς και έχουμε μπει στη διαδικασία ήδη. Έχω μια ηλικία και εγώ και εκείνη. Εγώ είμαι 42, η Χάρη είναι 34. Με αποτέλεσμα να δεν χρειάζεται να περάσουν άλλα 2-3 χρόνια να σκεφτούμε να κάνουμε παιδιά. Και τώρα αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Όχι γιατί πρέπει, γιατί το θέλουμε. Το θέλουμε πάρα πολύ. Και αν έρθει και πριν το γάμο, είναι έγκυος ακόμα καλύτερα για εμάς. Ωραία, Γιάννη, με το καλό. Τι καλό παιδί που είναι ο Γιάννης, ένας κύριος. Και είχαμε συνεργαστεί και παλιότερα στο Έψιλον, στο Φτιάξε Καφέ. Μόνο τα καλύτερα έχω να πω. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος και πάρα πολύ χαίρομαι. Πάντως, απλά να πω, επειδή έχω αρκετούς φίλους που σκοπεύουν να παντευτούν το Μάιο, μην ανοίγεστε και πολύ. Δηλαδή, οι περισσότεροι θα παντευτούμε με 20 άτομα. Παιδιά, τίμιος ήταν. Ναι. Αν δεν μπορούμε, θα το κάνουμε εμείς και εμείς και τελείωσε. Ναι. Εγώ τον βλέπω. Λιγότερα έξοδα. Τον βλέπω πολύ συνειδητοποιημένο και έχουν βάλει μπροστά και για το παιδάκι τους και να είστε σίγουροι ότι θα έρθει πριν το Μάιο. Συγγνώμη. Είπες οι περισσότεροι θα παντρευτούν το Μάιο ή θα παντρευτούμε το Μάιο? Όχι, εγώ. Όχι, καλά, παντρευτούμε. Λες να παντρευτούμε το Μάιο και να το ξέρει κανείς? Δηλαδή, πραγματικά. Καλά, μπορεί και να το ξέρει κανείς, αλλά όχι, δεν παντρεύομαι. Κατερίνα. Μην το αφήνει γιατί διαρρέει σιγά-σιγά. Δημοσταμάτησα να με αγχώνει. Είπαμε θα το κάνει ένα ξοκλήσι μόνη σου εσύ. Είπαμε ότι δεν μας αφορά και να παντρευτώ ποτέ. Σταματήστε. Θέλω να ακούω τέτοια. Μπορεί και να συμβεί. Ξέρεις πόσοι κάνουν νεκρά εκεί έξω να σε πάρουνε? Δεν σου είπα ότι δεν θέλω. Παιδιά, τέλος πάντων, στην πάμπουσα φάση δεν παντρεύω. Έτσι. Ωραίο μονόπετρο πάντως, θα σου τέργεζε στο δαχτυλάκι. Όχι, εγώ θέλω κάτι καλύτερο, να τύφανε καρδιά. Είναι πολύ δύσκολη η επιλογή του μονόπετρου, να έχετε υπόψη σας. Πες του τύπου να με πάρει. Δεν μου αρέσει πολύ. Προς Θεού, εξαιρετικό το μονόπετρο, όμως εμένα δεν μ' αρέσει να έχει και δέσιμο γύρω. Μ' αρέσει στο δέσιμο να είναι απλό. Να μην έχει και το. Σου λέω, παιδί μου, μια καρδιά Τίφανης, το έχω ψάξει. Αυτό είναι το καλύτερο. Για να το λέω με τον Φίλιππο, γενικώς και σε φίλες μου. Εγώ το λέω σε ένα φίλο μου, ετοιμάζεται ο Φίλιππος. Πρόσεξε καλά τι σου λέει. Έλα, θα μου ανοίγει την πόρτα το βράδυ. Γιατί αγχώνεται μετά, τα παίζει και ο Μουτσινάς το μεσημέρι. Και μου λέει, τι είπανε πάλι, είπανε κάτι. Μουτσινά, Τίφανης θα λες. Προκαλώ το Φίλιππο για Τίφανης μονόπετρο. Όλα είναι καλά, στο ξοφλήσει όπως έχετε προγραμματίσει. Είπαμε το καλό. Και πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στον Νάκη Δίξιμο, ναι. Ο οποίος... Μόλις μου στείλε μήνυμα για να μου πει ότι και η Ένωση Τραγουδιστών έχει κάνει την ειδική την απόφασή της σχετικά με τις αμοιβές. Μόλις τώρα μου στείλε μήνυμα Άκης. Ο Άκης, ναι. Είναι καλά από τον κορονοϊό, αυτά μας λέει, σαν πίτσα. Για παιδιά, να το δούμε. Δε καραντίνα το μυαλό. Είμαι πολύ καλά. Νιώθω υγιέστατος, νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Πώς αισθάνθηκες όταν σου είπαν ότι νοσείς? Ψύχραιμος ήμουν. Απλά ήξερα ότι θα περάσω τις επόμενες 14 μέρες στο σπίτι ολομόναχος. Κανένας δεν θα πει στη φωτιά να σου βρίσκεται στα σιά, κανένας. Ξεκίνησα με δέκατα. Την 6η-7η μέρα πήγε 39 πυρετό και έμεινε για καιρό.
Επικοινώνησα με έναν πολύ καλό παθολόγο. Μου είπε να πάρω κάποια αμινοξέα να ενισχύσω γενικά την άμυνα του οργανισμού μου και θεωρώ ότι τα κατάφερα αρκετά καλά και την 11η μέρα ήμουν καλά. Η μητέρα μου φρόντισε και μου πήρε κάποια ψώνια και μου τα άφησε κάτω από το σπίτι ώστε να μαγειρεύω και φυσικά ήμασταν σε καθημερινή επικοινωνία για να γνωρίζουν ότι είμαι καλά. Ο κόσμος επικοινωνούσε μαζί σου, σε στήριζε? Ο κόσμος ήταν φανταστικός πραγματικά και θέλω να ευχαριστήσω φυσικά όλους όσους ήταν πραγματικά δίπλα μου. Και αυτός είναι φυσικά ο Χρόνης, ο οποίος μου κάνει παρέα στην καραντίνα. Η καλύτερη παρέα. Ο οποίος είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Πραγματικά εξαιτίας του Χρόνη πέρασαν οι μέρες χωρίς να τις καταλάβω. Τώρα λοιπόν έχεις επιστρέψει, όσο μπορείς να επιστρέψεις βέβαια με το lockdown, στην καθημερινότητά σου. Ουσιαστικά ναι, καθημερινά βρίσκομαι στο Δημαρχείο, ως αντιδήμαρχος στο Μοσχάτο και στον Ταύρο. Να πούμε ότι είναι από τους τυχερούς που πέρασαν την περιπέτεια αυτή έτσι με πιο ελαφριά. Γιατί γνωρίζω έτσι ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ναι. Και τώρα ανέβασε και η Κατερίνα τρίτο τεσσαρνητικό, οπότε πετάει. Μπράβο. Η Κατερίνα Ιζαρίφνα. Γιατί η Κατερίνα ταλαιπωρήθηκε λίγο με τους ποιητές, μας το είχε πει ούτως ή άλλως. Είναι μια χαρά. Χαίρομαι που είναι καλά. Να πω ότι αυτό το παιδί έχει τρομερή φωνή, είναι αδικημένος αναλογικά με την καριέρα που έχει κάνει. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα όμως και σαν καθηγητή. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά ίσως να μην έχει τεράστια δισκογραφία. Όχι, όχι. Ξέρεις τι κακό έχει ο Άκης Δείξιμος. Δεν είναι δημοσιοσχέση της. Και είναι μορφωμένος και σοβαρός και μετρημένος και ωραίος άνθρωπος. Τον ευχαριστούμε πολύ τον Άκη. Και πάμε σε ένα άλλο ταλέντο, τον Τόνι Σφίνο. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο μιας και λέγαμε πριν για καινούργιες εκπομπές. Ο Τόνις Φίνος λοιπόν αναλαμβάνει το σούπερ μάρκετ που παλιά βλέπαμε στον Αντένα, αν θυμόσαστε, με το Μάκη το Πουνέντι. Αυτό που έκανε ο Μάκη. Μπράβο, με το Μάκη το Πουνέντι στον Αντένα. Ναι. Το αναλαμβάνει λοιπόν ο Τόνις Φίνος και μίλησε αποκλειστικά. Στον Αντένα ήταν ο Μάκης ο Πουνέντις και τώρα στο Μέγκα ο Τόνις Φίνος. Μίλησε λοιπόν αποκλειστικά στη Μένια Κούκου και μας είπε πάρα πολλά για την επιστροφή. Για ο Μάκη είναι αυτό που λέει. Ο Μάκη πριν 40 χρόνια. Στα 20. Συγγνώμη, σοκαρίστηκα με το Μάκη τώρα, το θυμάμαι. Εδώ είναι 20 χρονών. Σήμερα εξενταρίζει. Έλα, μην τα λέτε αυτά και με. Εξενταρίζει. Τι λέτε, παιδιά. Ο Μάκης είναι 40 κάτι. Εγώ με τον Πουνέντι μεγάλωσα με τον Ζουλίνο. Το ίδιο τρανείο εννοείται. Συγγνώμη, απλά είναι ο Τόνις Φίνος το θέμα. Απλά μας έκλεψε την παράσταση ο πολύ αδυνατισμένος και μικρός Μάκης. Πάμε να δούμε τι λέει ο Τόνις Φίνος. Ό,τι έχω στην καρδιά είναι δικό σου. Μέσα στα λουλούδια, μέσα στο χρώμα. Κοίτα εδώ, η άνοιξη και έχουμε Νοέμβρη. Νέα αρχή, νέο κανάλι. Ξανά στην τηλεόραση ο Τόνις, στο Μέγκα. Κάνουμε το Supermarket Sweep. Ένα τηλεπαιχνίδι που είχε γίνει παλαιότερα το 90-93, κάπου εκεί. Πουνέντι. Καλοκαίρι, κανένα τραγουδάκι, θα τραγουδήσουμε. Ζανό το κενό. Μόνο Ζανό τραγουδάει. Μα καλά, γιατί δεν τραγουδάτε, παιδιά? Τι έγινε δηλαδή, πέσαμε, μας πιάσανε οι ζέστες και χαλαρώσαμε. Είναι πολύ οικογενειακό τηλεπαιχνίδι, πάρα πολύ αστείο και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ όταν πας στο σούπερ μάρκετ, κοιτάς τιμές γενικότερα? Όχι. Ο Τόνις είναι πολύ large. Ο Τόνις απλά κάνει έτσι τακ από το ράφι και πέφτει στο καρότσι. Αν βέβαια έχει ένα συνένα, το παίρνω. Σωστό ή λάθος το παιχνίδι που παίζουμε για τη συνέχεια? Και εδώ θα μου απαντάτε μονολεκτικά. Ο σπουδαιότερος εχθρός του Αστακού είναι το χταπόδι. Ρούλα. Λάθος. Όχι λάθος, Ρούλα μου. Είναι σωστό. Είναι το χταπόδι. Ο σπουδαιότερος εχθρός του Αστακού. Πώς ήταν η συνεργασία σου με τον Αντένα? Ήταν πάρα πολύ καλή. Κανένα θέμα. Και ίσα που μου έχει πάρει τηλέφωνο η παραγωγή που δουλεύουμε στον Αντένα και να μου ευχηθούν καλή επιτυχία. Σε μάγκας ρε, είπε σε ένα φάκελ. Τα τσικάκια, τώρα, που έρχονται να φωτογραφηθούν μαζί σου, τι γίνεται? Πώς γίνεται αυτό? Μεταξύ μας, Zoom. Κάνω τηλεδιασκέψεις. Ναι, βάζω τα τσικάκια, 1 με 3, μετά κοιμάμαι λίγο, μετά 5 με 7 και τα βάζω σε παραθυράκια. Τικ-τικ-τικ-τικ, τα τσικάκια μου όλα και με βλέπουνε. Κλείνοντας, να πω ότι το Κατερινάκι πρέπει να μείνει λίγο single, γιατί ο Τόνις δείχνει ένα interest, ένα ενδιαφέρον. Ο Τόνις δείχνει ενδιαφέρον, αλλά να ξέρετε ότι ποιος είναι το όνομά του, πείτε μου.
Όχι του Τόνι. Του Μάκη που είναι ντύ. Όχι, παιδιά. Το κανονικό του όνομα. Το κανονικό του όνομα. Αχ, πώς το... Τέλος πάντων, ναι, ο κανονικός... Είναι φίλος του Φίλιππ. Ο Τόνι μπορεί να δείχνει ενδιαφέρον. Ο κανονικός είναι και παντρεμένος στο σιάλος. Όσα έχει, δύο παιδάκια νομίζω, δύο αγοράκια. Έχει και δύο παιδιά, ναι, να σου ζήσουνε, ωραίος τύπος. Τώρα όμως μιλάμε με τον Τόνι. Πάντα τον μπέρδευα αυτό. Πώς είναι το όνομα, παιδιά, του ανθρώπου. Όλοι τον λέμε Τόνι Σφίνο. Δεν πειράζει. Ο Θάνος Κιούσης, μπράβο. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης, ο ωραίος ο τύπος, ο πατέρας. Εδώ όμως είναι ο Τόνι και ο Τόνι ξεκινάει ένα παιχνίδι που έκανε ο Πουνέλης όταν ήταν 20 χρονών. Πολύ ωραίο το παιχνίδι αυτό, έτσι. Τα θυμούνται, ρε παιδιά, ειλικρινά. Στερείται τηλεπαιχνιδιών οι Φίλιος και επαναλαμβάνουμε τα παιχνίδια. Δεν το ξέρει να πιστεύει αυτό. Δηλαδή, ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο πριν μια 20 ετία είχε κάνει επιτυχία, δεν πιστεύει ότι λίγο διαμορφωμένο. Μπορεί να κάνει και μεγάλη, αλλά. Εγώ θα περιμένω. Παιδιά, να σας πω ποιο παιχνίδι θα ήθελα να επιστρέψω. Ποιο. Δύο τηλεπαιχνίδια παρακολουθούσα σαν παιδί και αν ποτέ, ας πούμε, έτσι, μου λέγανε ποιο θα ήθελες, θα έλεγα αυτό. Το ένα που έκανε ο Βλάσος Μπονάτσος με το... Με τις κόντρες. Το κόντρες. Και κόντρα πλακέ το είχαν. Κόντρα πλακέ. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Και το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Αυτό θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει. Ναι, θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει. Α, αυτό, με τον Παπαδόπουλο. Αυτό μου αρέσει και εμένα. Α, ντε, ωραία. Εγώ θα τετράγων των αστέρων. Τι να κάνω, Μαρία Λιφέρη. Έχω μια ηλικία. Ρε Γιάννη, μου καρφώνεσαι κι εσύ. Σε πουλάω 40 και μου βγάζει μια ηλικία περίεργη. Σε πουλάω 35 και. Τι μαθητή του που νέντι και. Ε, όχι 60. Κάτσε κι εσύ. Δεν είναι 60 ο Μάκη. Μην λέτε τέτοια και τα κούρια. Ούτε 50 δεν είναι ο Μάκης. Τι λες τώρα, Μάκη, όχι. Λοιπόν, πατημένος. Πάμε στο Διαφάνη. Πάμε στο Διαφάνη. Λοιπόν, σου έχω ευχάριστα. Πώς και έτσι, έχω αραβωνιάσματα, διότι στο Διαφάνη, λοιπόν, έχουμε τα αραβωνιάσματα του Κωνσταντή και της Δόμνας, τα οποία βέβαια δεν θα μακροημερεύσει αυτός ο έρωτας, εγώ αυτό ξέρω, γιατί σε αυτό το Σεβαστέικο η χαρά δεν κρατάει για πολύ. Θέλω λοιπόν να δεις τι θα γίνει στο σημερινό επεισόδιο, γιατί σου έχω και τρομερές εξελίξεις και για τη Λενιό να σου πω, αλλά και για την αγαπημένη σου Δρόσο. Για πάμε. Να, και αυτή την κλειδαριά θα αλλάξεις. Εντάξει, σε μια εβδομάδα θα έρθω να τις βάλω. Η Ελένη προσπαθεί να πείσει τη Φωτεινή και τη Χριστίνα να κάνουν πίσω από το σχέδιό τους. Εκείνες όμως είναι αμετάπιστες. Μαζί με τη Χατζίδου που ρίχνει στάχτη στα μάτια του Βόσκαρη, αποφασίζουν να προχωρήσουν άμεσα. Τι θες εσύ εδώ? Να μιλήσουμε. Είμαι σίγουρη ότι θέλεις πολύ να ακούσεις αυτά που έχω να σου πω. Όλοι είναι αθώοι, μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Ο κύριος Εισαγγελέας, φαντάζομαι, θα συμφωνεί. Χαίρετε. Σίγουρα συμφωνείτε. Αυτό άλλωστε φάνηκε και στην πράξη, αφού έχουμε το Δούκα κοντά μας. Ο γραμματικός αθώνει το Δούκα και φέρνει αναστάτωση στο χωριό και τον Μιλτιάδη, που αποφασίζει να αντιδράσει και να εισβάλλει στο σπίτι των Σεβαστών. Μιλτιάδη, μη. Μην το κάνεις. Μη. Πάλεψα να ξεπεράσω την τροπή που ένιωσα όταν σε είδα να ταραβερίζεσαι με όλους αυτούς τους άχρηστους. Με ανθρώπους που ήθελαν τον πατέρα σου νεκρό. Σε ξέρω πολύ καλά, Νικηφόρε. Ό,τι δεν μπορείς να φτάσεις, θέλεις να το διαλύσεις. Οι αραβώνες του Κωνσταντή και της Δόμνας προχωρούν, αλλά το κλίμα είναι βαρύ, καθώς ο Νικηφόρος καταλαβαίνει πως θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον πατέρα του. Ντρέπομαι που έδωσα τόση αξία στον πιο ανίκανο, στον πιο ανεύθυνο και τον πιο επικίνδυνο γιο της πλάσης. Εσύ δεν με παράτησες. Εσύ δεν μου ζήτησες να μείνω μακριά σου και να φτιάξω με κάποιον άλλον τη ζωή μου. Ορίστε, αυτό ακριβώς κάνω. Η Πινελόπη είναι ψυχρή απέναντι στο Μελέτη, ενώ την ίδια στιγμή ο γραμματικός φαίνεται να τη φλερτάρει. Όλα τα προβλήματα έχουν τη λύση τους. Και εμείς πρέπει να παλέψουμε για να τη βρούμε. Ακόμα και αν δεν μας ικανοποιεί. Ακόμα και αν δεν μας κάνει ευτυχισμένους. Μιλάτε για ζητήματα καρδιάς. Είπες ότι είναι πουλημένο το Μάρι. Διότι αυτός, ενώ ουσιαστικά πρέπει να κάνει τη δουλειά του, είναι εισαγγελέας και πρέπει να είναι ακέραιος. Επειδή τον κρατάνε, γιατί ο πατέρας του είναι κομμουνιστής, θα πάει να αθώσει τον Δούκα. Και όχι μόνο θα τον αθώσει, αλλά θα τα φτιάξει και με την κόρη του.
Και στην ουσία δηλαδή ποια θα κόρη? Μπει μέσα την κόρη του, την Πινελόπη. Η οποία τόσο καιρό μας έλεγε ότι είναι τόσο ερωτευμένη πια με τον ξαδελφό της. Ναι, τον ξεπερνάει μια χαρά τον ξαδελφό. Ο ξάδερφος είναι στο Παρίσι τώρα. Γύρισε. Ο Δούκας αυτό το βλέπει όνειρο ότι πάνε να το σκοτώσουν. Ο Μιλτιάδης, τι έχει γίνει. Ο Μιλτιάδης ουσιαστικά, παιδιά, δεν έχει ξεπεράσει την τρέλα που έχει. Και μάλιστα στα επόμενα επεισόδια θα δούμε ότι νομίζω ότι είναι δαιμονισμένος και θα πάει στον παπά της, του χωριού του, του Διαφανείου. Για εξορκισμό. Για εξορκισμό. Και θα δούμε κανονικό εξορκισμό να θέλει δηλαδή, να βγάλει το δαιμόνιο που έχει από μέσα. Όπω χθε έβλεπα ένα αφιέρωμα στου εξορκισμού. Άσχετο. Κάθεσε και βλέπει. Όχι, είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν και κάποιε αιρέσει. Μέσα. Όχι, ήταν πολύ ντοκιμαντέρ. Είχε ενδιαφέρον. Δεν ήταν τρομακτικό. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δούμε τι θα γίνει όταν θα επιστρέψει η Ανέτα από το Παρίσι και θα συναντήσει για πρώτη φορά τον γαμπρό, τον πεθερό, υποτίθεται τον Κωνσταντή, ο οποίος είναι ο βιαστής της και αυτός που ουσιαστικά την κακοποίησε σεξουαλικά και έτσι απέκτησε το μελέτη. Εκεί θα γίνει. Τι είπε! Σημεία και τέρατα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ευχόμαστε σε απειροελάχιστα λεπτά με μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ποια είναι αυτή? Θα δείτε σε λίγο. Πάμε. Παράκληση ναι. Δικού μου και φίλων μου που μου στείλαν κάποια ναι. μήνυμα. Θέλω να βγάλει την εκπομπή την υπόλοιπη όρθια. Πώς θα γίνει, ρε Κατέρα. Έχω βάλει, πήγα καμαρίνι για να βγάλω λίγο τη σέλφι στον καθρέφτη για να δείξω τι φοράω. Μάλιστα. Και πήγα καμαρίνι, αλλά σήμερα έχω βάψει, πολύ ωραία τα πόδια μου. Δηλαδή έχω βάλει αυτό το μυστικό, το ωραίο. Και, θα σα πω και ένα μυστικό για τις φίλες που μας παρακολουθούν. Δεν έχω και τα πιο άμυνα τα πόδια του κόσμου. Γιατί φαίνονται σήμερα πολύ ωραία. Θα σα πω. Όταν φοράτε νουντ ή μπες πέδιλα, να ξέρετε ότι πάντα. Στο μάτι ή μπες γόβα, δείχνει το πόδι πιο ψηλό και πιο αδύνατο και κολακεύει πολύ και αρέσει στους άντρες. Και επειδή εσύ έχεις κοντά και χοντρά πόδια, όχι. Το καλό λέω σήμερα είναι στα εμπλούδια. Εσύ δηλαδή που είσαι σαν την Έρα, σου τα βγάζεις τα πόδια από κοντό μακρύ. Το νου, Λοιπόν, τι ακούω. Πάμε τώρα σε μία κυρία, η οποία συζητείται σε όλο το Πανελλήνιο για τα πόδια της. Αλλά για τους καυγάδες της. Μας έχει φτιάξει τη ζωή με την καραντίνα. Είναι το πρόσωπο Σωστά. που σχολιάζουμε. Γιάννη μου. Λοιπόν, Άννα Μαρία, ωραία έχω τα άπαντα. Αφινάτησα με στο σπίτι πολύ του. Πάντα, θα τη δούμε σύντομα από κοντά και θα Λοιπόν, η Άννα Μαρία λοιπόν έχει επιλέξει να απομονωθεί από όλους μέσα στο σπίτι. Μόνο με τον Γρηγόρη μιλάει. Και βέβαια εννοείται ότι καυγαδίζει με το άπαν σύμπαν μέσα στην ομάδα. Και βέβαια το κυριότερο με την Ραΐσα. Ο νέος καυγάς που πραγματικά ήταν απολαυστικός. Χωρίς λόγο πάντα για να ρωτήσω κάτι. Τελικά θα παίξει τη δοκιμασία της εβδομάδας ή θα φάει ποινή. Κολοτούμπα! Δεν είναι κολοτούμπα, με στεναχώρησε εδώ, Κατερίνα. Θα σου τα πω. Ωραία, να το δούμε πρώτα, γιατί δεν το είδα χθες. Και να μου τα εξηγήσετε μετά, εσείς που το είδατε όλο, από ό,τι κατάλαβα. Ταραραραραραραρα, μπουμ! Καταιγίδα, μπουμ! Κότα. Τη γυναίκα ράβει, ρε, πάρτε το χαμπάρι. Δεν είναι. Τι λες, δηλαδή. Είναι. Κάτσε να ανοίξω λίγο την πάρα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, εγώ τη λυπάμαι. Αχ, δεν ακούω. Τι έγινε, μίλησες? Με σένα σίγουρα όχι. Μίλησες, ε? Με σένα σίγουρα. Αν μίλησες. Παθή. Μίλησες. Μη μου πεις πάλι ότι δεν μίλησες. Και αυτό. Σε άκουσε το μεσημέρι, για χθες, άκουσε και δεν με ακούω. Δεν μίλησα αλλού. Ωχ, το μωρέ το κοριτσάκι, μωρέ, από μέσα το μισό τα λέει. Ωχ, το μισό το κοριτσάκι, κουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκάκι μου, μωρέ. Δημήτρη, τι έπαθες ρε πάλι. Όποιος θέλει να κοιμηθεί, δεν έπρεπε να έρθει στο Big Brother. Έτσι. Συμφωνώ, αλλά τι έχεις πάθει, λέει, γιατί γκαζώνεις. Οπότε, μην. Μην κάνεις αυτά που φωνάζει εμένα! Βγάλ' το σκασμό! Βγάλ' το σκασμό! Όχι. Βγάλε το σκασμό! Βγάλε το σκασμό! Κλείστε το στόμα! Ε!
Κάντε ησυχία, ρε. Κάντε ησυχία, ρε. Μπράβο. Το είπα. Αυτό ήθελα. Τα κατάφερα. Σε ευθυλίστηκες. Εντάξει. Να σε κάνω. Δεν νιώθεις άσχημα. Δεν νιώθεις άσχημα. Δύο εβδομάδες που είχα καταργία. Χρήστη μου, κάνες. Κάθε μέρα. Αναμαρία. Αυτό μου έκανε. Δύο εβδομάδες ήμουν στην αποθήκη και κάθε μέρα μου έλεγε Αναμαρία. Γιατί μου το έλεγε. Για να βγάλει τους ορίων. Άντε, κοπέλα. Άντε, πρώτο. Εμάς περίμενε για να βγει εκτός ορίων, κατάλαβες. Άντε, έχετε ξεφτελιστεί, ρε. Έχει ξεφτελιστεί, έχει γίνει ρόμπα. Εγώ γελάω με το εκτός ορίων που προσπάθησε να τη βγάλεις. Εμάς περίμενε. Ναι, ρε, μα τι. Σου φταίει και ο αέρας που αναπνέεις, κοπέλα μου. Έχει πρόβλημα, κοπέλα μου. Τσαπ. Φάσκεις και αντιφάσκεις. Αντιγραφή και κακή επικόλυση μου κάνεις. Το καλό, το κόρακα. Λύθια. Εντάξει, εδώ πέρα όλοι έχουμε πίεση όμως. Εγώ, άμα την ανεβάσω, με σταματήσει κανένας. Δεν το ξέρουν ότι εμείς είμαστε low profile ακόμα. Άμα ανεβάσω πίεση εδώ πέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολύ αρνητική είναι. Η κουβέντα με έχει κουράσει πλέον. Δεν πάω να κάνω άλλο κουβέντα. Κουράστηκα. Ακόμα έχω λίγο υπομονή. Περιμένω. Δεν με ξέρετε καλά, μου φαίνεται. Με είδατε από την καλή. Με είδατε από τη δήμαρχο. Δεν με είδατε από τα άλλα. Άστο μόνος σου, θέλει να ηρεμήσει, δεν είναι. Έχει επιτεθεί σε όλο το σπίτι. Μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα. Όταν αυτό όμως κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, εσύ, τα δίδυμα, ακόμη και ο Μπέντζη και ο Χρήστος, σιγοντάρανε και δεν λέγανε τίποτα, ενώ βλέπανε. Γιατί το βλέπεις, δεν είναι ότι ήσουν χαζί και δεν το βλέπεις. Έβλεπες ότι μία εδώ, μία εκεί, μία εκεί. Το έδειχνε με εσάς, με εμάς ήταν καλά. Α, πάμε εγωιστικά. Τώρα που... δεν έχει να κάνει εγωιστικά, ρε φίλε. Τώρα που το κάνεις εσένα και εγώ κάθομαι και το βλέπω. Το απολαμβάνω κι εγώ όπως το απολαμβάνατε κι εσείς. Είστε κοιτάζω στα μάτια σου, τώρα συγγνώμη. Ξύπνησα το πρωί, η παράτα μας σου είπα και εσένα. Φυσάω και το γιαούρτι εδώ μέσα. Γιατί εμπιστεύτηκα άτομα. Στήριξα άλλα τα άτομα εδώ μέσα και έχω πάρει χ. Λοιπόν, μόνο εσύ μου έχεις μείνει. Άννα Μαρία, θα συμμετάσχεις ή όχι στην εβδομαδιαία αποστολή? Ποια είναι η απόφασή σου? Θέλω να συμμετάσχω γιατί μου πέρασαν τα νεύρα, έχω πάρει τα πάνω μου και γενικά έδειξα σέβεια και συγγνώμη. Ρε μη μιλάτε ρε, σας ακούει ρε. Κοϊκοτούλες. Ζακ, πας με την Άννα Μαρία κόντρα Ντάν, το ξέρεις έτσι. Ντάν είστε κόντρα, ακριβώς τα ίδια είστε. Δεν πάω κόντρα. Εντάξει, πάσω. Όποιοι κάνουν παρέα με μένα. Πάσω. Κοίτα να δεις, γκαντέμι, αν πες το αυγό μόλις μου μίλησες. Και χαγιά, ανώνιζε. Με κάνεις και μου πες θα σε ψηφίσω. Και έχουν προτεραιότητα άλλοι. Όλοι έχουν προτεραιότητα τώρα, έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Έτσι κάνουν τα φίδια. Τι να κάνουμε. Τι είπες, τι είπες. Έτσι κάνουν τα φίδια. Τι είπες, μόρι, εσύ, δεν άκουσα. Είναι η κότα που σε είδε και τρελάθηκε. Πνίγηκε η κότα. Πνίγηκε. Άννα Μαρία, έβαλε έξι. Όχι, ο τέτοιος σου να φέξει. Και τώρα αυτό θα το κάνω δώρο. Στο χέρι. Όχι. Έχω κάνει μπάνια. Όχι. Έχω μπανιαριστεί. Το θέλεις το δώρο να σου δώσω στο χέρι. Ναι, στο χέρι, στο χέρι. Γιατί με εκνεύρισες. Ο Χριστέ μου βρωμάει, ρε μαλάκα. Όποιος εμένα με αγχώνει και με εκνευρίζει, θα παίρνει ψυχο προς αποχώρηση. Έχεις μια ευκαιρία. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν νιώθω καλά. Γιατί, ναι. Μωρό μου. Δεν ξέρω, βαβούρα, ένταση. Πολύ, πολύ βαβούρα, πολύ ένταση. Όλο αυτό το πράγμα. Προσπαθώντας να κολυμπήσω στο μυαλό της Άννας Μαρίας. Όχι, δύσκολο. Τι ξέρω, αυτό, θα το αφήσω έναν αυτό. Ειδικό θα καλύτερα. Εγώ δεν θα μπει στη διαδικασία. Ότι αυτή τη στιγμή, ναι, έχει μπει σε μια διαδικασία και λέει. Θα τους τρελάνω όλους. Δεν, ναι, περνάω εγώ καλά. Έτσι. Εδώ μέσα. Τώρα θα δείτε. Θα σας διαλύσω όλους και δεν θα περνάει κανένας καλά. Νομίζω ότι το έχει κάνει πολύ νωρίτερα, Γρηγόρη μου. Δεν το έχει κάνει τώρα στο επεισόδιο το χθεσινό. Εγώ θεωρώ ότι το ξεκίνησε από την Κυριακή και θα τους πάει πριονοκορδέλα. Και τα λόγια του αντιδημάρχου, το ότι εγώ δεν έχετε δει ακόμα να συγχύζομαι, νομίζω δεν θα τον δούμε ποτέ, γιατί αυτό είναι ταλαιπωρία. Πάντως. Είναι από τους ανθρώπους που δεν βάζουν τον οργανισμό τους σε τέτοιες ταλαιπωρίες από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Η εικόνα πάντως που είδαμε ξεκίνησε ήρεμα, τύπου πάστα φλόρα, ότι και καλά το παίζω λίγο τρελίτσα. Εξελίχθηκε λίγο σε Μαρία Λεκάκη, σκυλές της Λίσσας από τον Κωνσταντίνο Κελένης.
και στην πορεία. Πήγε άγριες δηλαδή... μέλισσες, αυτό θα μας. Όχι, δεν λέω πήγε άγριες μέλισσες. Μετά ήταν από ένα σημείο και μετά ήταν τρομακτικό αυτό που είδαμε. Δηλαδή, να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο να σου τριβελίζει τον εγκέφαλο και συνέχεια να τραγουδάει και να σου λέει και να σε πλησιάζει κοντά από πήγε στη ραΐζα. Δεν τριβελίζει τον εγκέφαλο, ορίεται. Ορίεται εδώ. Το κάνει, τραγουδί... Είναι βίαιο αυτό το πράγμα, παιδιά. Είναι βίαιο. Εγώ απορώ. Βίαιο είναι και να είσαι ολομόναχος σε ένα σπίτι με συγκάτοικο. Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως είναι η επιλογή τη αγάπη μου. Ότι γενικότερα όλοι αυτοί έχουν επιλέξει μόνοι του. Δεν του είπε να μπει στο Big Brother. Όχι, για όλου το λέω, μπήκαν μόνοι του. Σοφά μιλά, Γερόντισα. Και αν θέλουν να ανοίγουν την πόρτα και φεύγουν. Α, μπράβο. Και όχι μόνο αυτό. Μόνη της επέλεξε Γρηγόρη να αυτοαπομονωθεί. Δηλαδή, τώρα σου λέει: έχω μόνο τον Γρηγόρη. Πήγε ο δίδυμος, πήγε ο Χρήστος, την πλησίασε, τη ζήτησε συγγνώμη. Δεν τον θέλει κατόπιν πίσω. Κατόπιν εορτής και καλά, καλά κάνει. Εντάξει, όταν στην καλά αρχή ήταν μαζί και μετά την αδειάσανε, ήταν ωραία. Έχουν κάτι άλλο να ασχοληθούν με σπίτι, ασχολούνται όλοι με την Άννα Μαρία. Καλά, η Άννα Μαρία είναι. Αυτή τη στιγμή δεν ασχολούνται μόνο οι μέσα. Ασχολούμαστε και εμείς οι έξω με την Άννα Μαρία. Κάτι άλλο δεν έχουν με σπίτι να ασχοληθούν. Τι να έχουν, να φάνε καμιά μπριζόλα, κανένα τέτοιο. Ναι, παιδί, με εννοώ, ασχολούνται πόσα άτομα με την Άννα Μαρία. Δεν έχουν κάποιον άλλο. Η Άννα Μαρία τα δημιουργεί. Άρα λοιπόν παίρνει όλη την προσοχή όλου του σπιτιού, όλων των ανθρώπων. Εντάξει, είναι και κάποιοι που ζουν τον έρωτα, τα είδαμε χθε. Σοφία και Χαγιά. Αυτό το ξεχάσαμε πια. Είναι και κάποιοι άλλοι που απλά μένουν εκεί μέσα χωρί να κάνουν τίποτα. Λοιπόν, έλα, η Άννα Μαρία και η όλη τη συμπεριφορά, γιατί να θυμίσουμε ότι δεν τρώει για δύο μέρε. Όντω δεν τρώει για δύο μέρε. Δεν τρώει. Αυτό είναι επικίνδυνο. Βέβαια είναι επικίνδυνο. Επιλογή τη όμω. Δεν έχει μπει κάποιο γιατρό μέσα. Ακόμα. Μπορεί να ξυπνάει το βράδυ και να τρώει, ρε παιδιά. Δεν πιστεύω ότι δεν τρώει. Σαν την Τέμη τα σαλάμια. Ναι. Το θυμήθηκα. Μάλιστα. Δεν τρώει, όντω. Αυτό έχει έτσι προκαλέσει μια στεναχώρια στον Δημήτρη Πυργίδη, τον χάος. Καλά τα λέω, Γιάννη. Το λες πάρα πολύ σωστά. Ο Δημήτρης Πυργίδης, λοιπόν, ξέσπασε σε κλάματα όταν σκέφτηκε ότι αυτή η κοπέλα δεν τρώει και έχει αυτοαπομονωθεί. Και αυτό βέβαια προκάλεσε την έντονη αντίδραση του αντιδήμαρχου και για πρώτη φορά είδαμε αυτούς τους δύο άντρες που είναι κολλητάρια από την αρχή να τσακώνονται. Για να δούμε. Διάβασα στο Twitter ότι έγινε χαμός με μια τάκα του αντιδήμαρχου. Ότι είναι ο βασιλιάς. Είπε στον χάος ότι όλοι έρχονται σε μένα, πούμε ο βασιλιάς. Νομίζω ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα. Έτσι, ναι. Δήμαρχος, όχι αντιδήμαρχος, δήμαρχος. Αυτοί οι καταλάβουν έχουν τελειώσει. Μαθηματικά. Καταλάβανε. Πού το καταλάβανε. Και τώρα έρχονται στο βασιλιά. Τι. Και τώρα έρχονται γύρω από εμάς. Σας μιλάει ο Big Brother. Πρέπει να φοράτε συνέχεια τα μικροφωνά σας. Πού με βλέπετε. Πού με βλέπετε. Καταλάβες. Το παιχνίδι το κάνουμε εμείς. Και όχι αυτοί. Εμείς θα χάσουμε μόνο με αυτοκτονήσουμε. Μόνο μπορούμε να ψηλούμε πληροφορία μου και πού είναι αυτό. Χάσαμε. Αλλιώς μα χάσουμε. Ανύπαρκτη του λέω αυτή. Δεν υπάρχουν. Όπως πάει το παιχνίδι, αν πάω εγώ τελικό δεν το χάνω. Και να σου πει, είναι πρακτικό το λόγο. Εγώ το πάω εσύ, δεν είπα μπω με 11 στα 11. Δεν χάνεται, δεν σε αφήνει να το χάσεις. 11 φορές θα το πάρω. Αυτό δεν απομένεται μία, αποφυνόνται μία. Με τι μπραντ. Με τον μπραντ του Persona 10, ξέρετε πως η Persona 10 υπάρχουν στην Ελλάδα. 100.000. Τι να μου πεις. Εγώ μπορώ να πάω να μιλήσω σε μια εκπομπή, ρε φίλε, μπορώ να σταθώ. Να πούνε ένα Big Brother, μπορώ να σταθεί σε μια εκπομπή, σε ένα πάνελ. Τι να με πούνε τώρα εμένα. Τι έγινε τίποτα. Ε. Με ποιον, με σένα. Με την Άννα Μαρία. Ε. Μου φέρνει το φαγητό οι άλλοι. Και θυμήθηκα τότε που δεν έτρωγανε και μου φέρνανε. Και σκέφτομαι και άλλοι μπορεί να μην τρώγες, δεν μπορώ. Μ' αρέσει εγώ. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να το αλλάξουμε. Είναι κάτω κλαμό σου σπίτι, λες. Δεν γίνεται. Okay. Κάτσε, ρε, κάτσε. Μα τώρα θα μας πει ο Δημήτρης. Πρέπει να τους πιάσουμε όλους να πούμε να τελειώσει όλο αυτό. Με την Άννα Μαρία δεν γουστάρω. Δεν τρώει, δεν κάνει, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, ρε Δημήτρη, εμείς τι φταίμε. Εντάξει, φταίμε όλοι. Ναι, τι φταίμε εμείς δηλαδή. Εντάξει, μη φας. Μη φας μια-δυο μέρες κι εσύ. Εγώ έλα εδώ. Και τι κάνουμε, ρε τι καθόμαστε εδώ.
Είστε άνθρωποι. Ναι, μα όλοι έχουμε πει για την Άννα Μαρία. Ναι, δεν, όχι. Εντάξει. Το παιχνίδι είναι παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Μαζευτούμε όλοι και να μαζευτούμε όλοι θα το πάρει με κακία. Όχι, εγώ δεν πάω, ρε φίλε. Δηλαδή πήγα μέσα να την ψήφισα. Για ποιο λόγο την ψήφισα? Είπα ότι την ψηφίζω. Τι, δεν έχει σχέση το παιχνίδι. Όχι, όχι, Χρήστο, κοίταξε Δημήτρη, όλα έχουν σχέση, αδερφέ. Αν θες να φας, φάε. Έτσι. Εμείς το φάει το αφήνουμε, αγόρι μου. Εγώ θέλω να συγκεκριμένο. Ναι, σταμάτα λίγο, ρε. Σταμάτα. Σταμάτα. Το κατάλαβα αυτό που λες. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε μια άποψη. Όχι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Εντάξει, εσύ μη κάνεις. Μη με ρωτάς τι έχω. Να μην σε νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει η ψυχή μου τι λέει. Ναι. Είναι η φωνή της ψυχής μου. Ναι. Εμένα η ψυχή μου τι λέει. Ναι. Αυτό. Φώναξε την από εκεί. Καταλαβαίνεις, ναι. Σου λέω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Φώναξε την από εκεί. Δεν λέω, εγώ μιλάω γενικά. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με την Άννα Μαρία. Δεν πάει να κάνει βουτιά όπου θέλει. Όταν με έβριζε καλά ήτανε. Εντάξει, είπαμε, ναι. Και εμένα με μιλάει. Δεν θα την ξαναδώσει η ζωή μου, φίλε, εγώ την Άννα Μαρία. Εσύ τώρα ποιος σε είπε, ποιος σε μίλησε. Ποιος σε μίλησε, δηλαδή. Εγώ για σένα. Ναι, ωραία. Άμα στεναχωριέσαι, άκουσε με. Ναι, σ' ακούω. Δεν με ακούς. Σ' ακούω. Ήρθες εδώ και μου πετάς ένα πολύφωτο. Σ' ακούω, άτε, πες μου, εντάξει, εδώ. Δεν μιλάω. Δεν μπορώ εγώ να τρώω δίπλα της. Και να. Δεν είμαι ανέστητος. Λέω, μήπως δεν βλέπουμε κάτι καλά εμείς. Μήπως όλο αυτό το παιχνίδι μας έχει φουσκώσει και εμάς τόσο πολύ την έπαρση. Ρε παιδιά, συγγνώμη, έχει δίκιο ο Χάος. Ναι. Επίσης, τώρα εγώ στεναχωρήθηκα. Δεν γίνεται ένα άτομο μες στο σπίτι, μία παίκτρια, είναι δεν είναι να μην τρώει και να το έχουν αφήσει έτσι. Συμφωνώ. Ο Χάος, αν όλο αυτό που κάνει δεν είναι μονόπρακτο. Αυτό μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι, είναι πολύ σωστός και πολύ τίμιος. Είναι πολύ γιατί σωστός. Να μην ξεχνάμε ότι με την Άννα Μαρία είχαν έρθει κοντά, ναι, πριν από λίγο καιρό. Και μετά τσακώθηκαν. Καθόλου. Και γιατί δεν παρεμβαίνει κάποιος από την παραγωγή? Τι να σου πω. Πάντως, χτες όντως ο Πυργίτης με αυτό που έκανε αποθεώθηκε στο Twitter. Δηλαδή, ενώ τον είχαν λίγο, όταν είχε νευριάσει με την Άννα Μαρία και είχαν τσακωθεί και είχαν χωρίσει τα τσανάκια τους που λέμε, είχαμε δει ότι το Twitter δεν τον υποστήριζε. Δύο μέρες δεν τρώει τίποτα. Έτσι φαίνεται. Τώρα εσύ. Έτσι φαίνεται. Δεν νομίζω να αφήσουν οι άνθρωποι του Big Brother έναν άνθρωπο εκεί μέσα να πεθάνει από ασυτεία. Θέλει ειδικό χειρισμό τώρα αυτό και λογικά πρέπει να έχει αναλάβει κάποιο ψυχολόγο και κάποιο άνθρωπο παραγωγή. Αλίμονο τώρα. Δεν επιτρέπεται να την αφήσουν. Ένα τοστάκι θα του τσιμπάει. Πάντω η Άννα Μαρία θα πρωταγωνιστήσει και στο επόμενο επεισόδιο με καινούριο καυγά από ό,τι μαθαίνω. Να σα κάνω και λίγο spoiler. Μαθαίνω λοιπόν ότι έχουμε νέο επικό καυγά της Άννας Μαρίας με τη Ραμόνα. Άρα. Για το κλάσι και τα κλασικά εικονογραφημένα για το τι είχε πει για το Θέμη. Πάλι λέει ότι... όλα αυτά. Καταφωνεί. Ποιος τι κάνει για όλα αυτά. Α, την τύθηκε. Ο Θέμης... Θα βρει χείρα. Α, ντύθηκε χείρα της αλήθειας. Θα το δούμε απόψε. Αυτό το δούμε απόψε. Θρυνεί την αλήθεια γιατί όλοι είναι ψεύτες. Έτσι. Λένε δηλαδή ουσιαστικά ότι λένε ψέματα που είχε πει με πι κεφαλαίο που είχε πει η Ραμόνα. Ξεκινάει ένας καυγάς τρικούβερτος πάλι μεταξύ της Ραμόνα και της Άννας Μαρίας. Και εγώ είμαι περίεργος να δω ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι της Άννας Μαρίας. Η Έλενα Πολυκάρπου θα μας τα πει, γιατί έχουμε κι άλλο σπόρο. Έλενα, το ξέρεις. Έλα, αγάπη μου. Περιμένετε κι εσείς. Περιμένετε. Το ξέρω, φυσικά και το ξέρω. Ελπίζω να είναι σωστό μόνο λιγουλάκι. Έχω τα άγχη μου κι εγώ, γιατί πόσο κι αυτό δηλαδή. Μέχρι απ' έξω θα πάω. Λοιπόν, Άννα Μαρία είναι αυτή που ξέρουμε. Δεν βράδυ να πούμε έγινε ψηφοφορία. Η Άννα Μαρία είναι, ναι. Ναι, ωραία. Η δεύτερη, γιατί γυναίκα είναι, ποια πιθανολογείται? Η ότι Ραμόνα, είναι. Έλα. Η Ραμόνα, Ραμόνα ακριβώς. Και ο τρίτος είναι ο κύριος Μακρύδης, ο αντιδήμαρχος. Θα πρέπει να φύγει και αντιδήμαρχος μετά από και όλα αυτά. Και βέβαια έχουμε και το βέτο, το οποίο το βέτο μπορεί να υπάρχει κάποια εκεί καραμπόλα, καταλαβαίνετε. Βέβαια, μπορεί. Για τώρα είναι δύσκολο, διότι άμα είναι πέσει από αυτούς δύο, Ραμόνα ή αντιδήμαρχος θα φύγει. Ωραία τριπλέτα και Ραμόνα. Μετά τις δηλώσεις του αντιδημάρχου ότι εγώ είμαι ο βασιλιάς και δεν φοβάμαι κανέναν. Και έχω φτάσει μέχρι τον τελικό και είμαι έτοιμος για πάνελ κτλ. Αλαζονικές κατά. Εδώ ξέχνα το. Α, ναι. Εμείς τότε, παιδιά, αυτό αν θέλουμε να φύγει. Άντε από εκεί δηλαδή τώρα, ήρθαν όλοι. Πάντα πάνε. Δημάρχο, καλά λέει. Μια χαρά εδώ. Δεν θέλω. Και να είναι και ο Χάος δίπλα. Πολύ ωραία. Και εγώ θα έφευγα και θα έχω κάποιο άλλο εδώ το παρελθόν. Θα το κάνουμε όλο. Η Άννα Μαρία, πάντως, παιδιά, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο να φύγει. Μάλιστα. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν,
Πάμε για ομορφιές. Πάμε για ομορφιές και έρχομαι σε πολύ λίγο στα δικά μας. Διότι, φίλες μου, μπορεί τώρα με το lockdown να μου έχετε έτσι λίγο στη σπίτια σας, αλλά με το που θα βγούμε από αυτή τη διαδικασία, θα θέλετε όλες να πάτε να κάνετε τις ομορφιές σας και τις θεραπείες σας. Και να σας λέω, δεν υπάρχουν ραντεβού. Από σήμερα στα δίνω με την Cosmedical. Εδώ είναι η Νατάσα Ιντάγιου. Καλημέρα, Νατασούλα. Καλημέρα, Κατερίνα μου, καλημέρα. Και θέλω να ξεκινήσουμε με την προσφορά. Διότι από σήμερα θέλω να κλείσουν τα ραντεβού τους και να πούμε τι περιέχει αυτή η φανταστική προσφορά της Cosmedical που λειτουργεί κανονικά σαν ιατρείο από αυτές τις μέρες. Λοιπόν, 210-300, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγεσαι μια χαρά. 210-300-43-40 για τους τηλεθεατές τώρα του ευτυχείτε. Καλείτε τώρα και έχετε μία ολοκληρωμένη θεραπεία face lifting, μία θεραπεία για το σώμα, χάνουμε 5 κιλά σε μία μόνο συνεδρία. Τη 3D λιπόλυση εννοεί. 3D και ένα λέιζερ αλεξανδρίτη για όλο το σώμα. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θα γίνει πανικός και όλες οι φίλες μετά από αυτή τη διαδικασία θέλετε να πάτε να κάνετε τα δικά σας, όχι οι 50 πρώτοι, θέλω να μου το κάνεις χάρη, οι 100 πρώτοι θα τηλεφωνήσουν τώρα να πάρουν την κάρτα δωρεάν. Να πω ότι αυτή την κάρτα την έχουν αποκτήσει και φίλες μου, μ' αφήνεις 100. Η 100 για σένα, μένα, ναι. Θεά. Λοιπόν, η 100, 210 ξαναλέω, 343-40, να πω ότι περιέχει λέιζερ αλεξανδρίτη, το καλύτερο στα Cosmedical θα βρείτε. Άρα, ουσιαστικά, αποτρίχωση σε όλο το σώμα, θα βρείτε αυτό το φανταστικό μηχάνημα 3D λιπόλυσης που κάνει και γυμναστική ταυτόχρονα. Σε μία συνεδρία μόνο χάνει τα περιτά κιλά, θεραπεία λιονικού στο πρόσωπο και τη θεραπεία αυτήν εδώ, την καταπληκτική, η οποία είναι η Ultra Lift. Ναι, η Ultra Lift, Κατερίνα μου, είναι αυτό το πιστόλι, το θαυματουργό πιστόλι, διότι μέσα σε μόνο μία συνεδρία γεμίζει όλες τις λεπτές ρητίδες, βαθιές ρητίδες, με υαλουρονικό και 16 βιταμίνες. Νατάσα, επειδή με ρωτάνε κάτι πολύ σημαντικό. Η κάρτα αυτή, μέχρι που θα αρχίσουμε τη θεραπεία από 1η Δεκέμβρη, ισχύει για ένα ολόκληρο χρόνο. Ισχύει το κουπόνι αυτό, το ticket ομορφιάς, για έναν ολόκληρο χρόνο. Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάθε κυρία να πάει σε όλη την Ελλάδα να κάνει τη θεραπεία όποτε θέλει μέσα σε ένα χρόνο. Ναι. Όλες αυτές τις θεραπείες. Όλες τις θεραπείες καλώντας τώρα στο 210-300-43-40, χωρίς έξοδο αποστολής, έρχεται στο σπίτι σας αυτό το κουπόνι, το ticket λοιπόν ομορφιάς, και για έναν ολόκληρο χρόνο χρησιμοποιείται στα ιατρεία της Cosmedical. Λοιπόν, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Το έχετε αυτό στα χέρια σας, ή το έχετε κερδίσει οι 100 πρώτοι ή οι υπόλοιποι. Το έχετε αποκτήσει σε μια προνομιακή τιμή, είναι ακόμα καλύτερη η τιμή, να ξέρετε, από τις προηγούμενες φορές κιόλας. Ακόμα καλύτερη. Το έχετε στα χέρια σας και πάτε στην Cosmedical και λέτε: σήμερα εγώ θέλω να κάνω το λέιζερ σε όλο μου το σώμα. Τα ποδαράκια μου, τις μασχάλες μου, το μπικίνι μου. Σήμερα θέλω να κάνω. Να, το λέιζερ. Αυτό το λέιζερ σας λέω, αλεξανδρίτης. Για μένα το καλύτερο λέιζερ είναι αυτό. Διότι εξαφανίζει οριστικά τις τρίχες με δύο συνεδρίες. Δεν ξαναβγαίνουνε. Ναι, Καταρίνα μου, καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό ο λέιζερ. Γίνεται με αυτό το κουπόνι σε όλο το σώμα. Mm-hmm. Α, για όλο το σώμα, είναι όχι για συγκεκριμένη περιοχή. Για όλο το σώμα, Δηλαδή, μια κυρία μπορεί να έρθει να κάνει γάμπες, να έρθει να κάνει μασχάλι, μπικίνι, μουστάκι, όλα. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. 100 πρώτοι, 210-343-40. Μην το ξεχνάτε, με το που βγούμε αυτή τη διαδικασία εντελώς δωρεάν, ισχύει για έναν ολόκληρο χρόνο. Από τώρα κλείνετε το ραντεβού σας, γιατί μετά δεν θα βρίσκεται. Δεν θα βρίσκεται. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την θεραπεία σώματος, αυτή την 3D λιπόλυση. Η επανάσταση στο αδυνάτισμα. Αυτό το έχεις φέρει εσύ από την Αμερική, το εμείς από την Αμερική, ναι, η επανάσταση πραγματικά στο αδυνάτισμα θέλει 2 ώρες από το χρόνο σας και μπορούμε να χάσουμε μέχρι και 5 κιλά σε μία μόνο συνεδρία. Αυτό το μηχάνημα καίει μέχρι και 3.000 θερμίδες το λεπτό. Αυτό εντωμεταξύ είναι αυτό που κάνει, σε πιέζει και την κυλίτσα και κάνει και σαν κοιλιακούς μετά. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και είναι 2 ώρες. Και είναι μη επεμβατικό, μη ενέσιμο, έρχεσαι, το κάνεις, νιώθεις πολύ ωραία και μετά χωρίς χειρουργία, χωρίς τίποτα, επιστρέφεις κανονικά στις καθημερινές σου συνθήκες μετά. 3.000 θερμίδες την ώρα είναι κυριολεκτικά σοκαριστικό. 3.000 θερμίδες, συγγνώμη, το λεπτό. Το λεπτό. Το λεπτό. Απίστευτο. Είναι σαν να κάνεις 7 ώρες γυμναστική την ημέρα. Απίστευτο. Και μιας και το βλέπουμε στα πλάνα μας, να πούμε και γι' αυτό το Ultra Lift, αυτή η θεραπεία που την έχει κάνει και η μητέρα μου και την έχουμε δώσει και εδώ σε τηλεθεάτρες και είχαν μείνει πολύ ικανοποιημένες. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα lifting προσώπου, μη ενέσιμο και μη επεμβατικό. Ναι, γιατί έχει μέσα ιαλουρονικό, κανονικό ιαλουρονικό, αλλά μη ενέσιμο, και 16 βιταμίνες.
Και γεμίζει με αυτό εδώ λεπτές γραμμές. Διορθώνει τους μαύρους κύκλους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο μαύρος κύκλος κάτω από τα μάτια. Λοιπόν, μέχρι σήμερα ξέραμε ότι δεν φεύγει με τίποτα. Διορθώνει λοιπόν μαύρους κύκλους, λεπτές γραμμές. Αυτό το που μας ενοχλεί όλους, το οβάλ κάτω από το πρόσωπο, το προγούλι, το αντιαισθητικό προγούλι. Έλα, τι ωραίο. Και μόνο με μία συνεδρία έχουμε αποτελέσματα και φαντάζομαι ότι μπορούμε την ίδια στιγμή να κάνουμε τη θεραπεία και μετά από λίγο να επανέλθουμε. Κανονικά, δεν έχει κοκκινίλες, δεν έχει τίποτα. Τέλεια. Για να ξαναδώσουμε λίγο την προσφορά και τα τηλέφωνα και να πούμε για το ticket. Ναι, 2-10 λοιπόν, 343-40 για τους τηλεθεατές που παρακολουθούν τώρα λοιπόν την εκπομπή. Θα έχουν αυτό το εισιτήριο ομορφιάς, 2-10-343-40 σε όλη την Ελλάδα, για το πρόσωπο, το σώμα και το λέιζερ. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο ομορφιάς. Να πούμε ότι 100 φορές το πάρετε δωρεάν. Τονίζω ότι το λέιζερ δεν είναι μόνο για μία περιοχή. Τα διευκρινίζω για να μην πάτε μετά και να πείτε. Είναι για όλο το σώμα. Δηλαδή, γάμπες, αν θέλετε μπούτια, μπικίνι, μασχάλι, χέρια, μουστάκι. Και ο Αλεξανδρίτης είναι το καλύτερο λέιζερ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, Νατασούλα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με την κυρία Μημαρίδη. Έχει τη συμβουλή της Κατίνα σήμερα. Α, με την κυρία Μαρά, αλλά φτιάχνει και η Κατερίνα και ένα φανταστικό ψωμί που το γεμίζει με γίγαντες. Σε λίγα λεπτά. Εδώ μέσα, γίγαντες μέσα σε καβέλι. Δεν υπάρχει, ακόμα και να μην τρώτε γίγαντες, αυτό θα το φάτε. Ρε Κατερινάρα μου, τι μυαλό, πόσο δημιουργική είσαι. Δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ. Εγώ. Σκέφτομαι άλλα. Επειδή θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το σκεφτήκαμε μαζί με τον Θέμη το Μάλι και τον Γιώργο το Μιχαηλίδη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ήθελε τρία μυαλά ο γίγαντας σε καβέλι. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ ωραίο και να σου πω και κάτι. Θα είμαι ειλικρινής. Δεν τρώω γίγαντες. Όλοι όμως μου λένε ότι πόσο αγαπούν τους γίγαντες εδώ στο πλατό. Φανταστικό, φανταστικό. Είναι Τετάρτη. Θεωρώ πως τα όσπρια ξέρουμε όλοι τι διατροφική αξία έχουν και θα πρέπει να τα έχουμε στην εβδομάδα μας, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Για να πηγαίνουμε και καλύτερα τουαλέτα. Και να πούμε ότι είναι και φανταστική πρόταση για σερβίρισμα αυτό όλο με το καβέλι. Νομίζω... Και ξέρεις τι, επειδή είπα και πριν για γίγαντες, ναι, μου έχουν στείλει αρκετά μηνύματα για το βράσιμο το σωστό του γίγαντα. Θα τα πούμε όλα τώρα. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα υλικά μας. Πάμε. Τι θα χρειαστούμε, γίγαντες. 600 γραμμάρια γίγαντες, ένα κρεμμύδι, ένα πράσο, 2-3 καρότα, 2 πιπεριές φλωρίνης, μία πιπεριά τσίλι, μισό κιλό σπανάκι, 150 ml ελαιόλαδο, 2 κουτιά ντομάτας κονκασέ, μία κουταλιά της σούπας πελτέ, αρωματικά βότανα, αλάτι, φρισκοτριμμένο πιπέρι, μία πρέζα ζάχαρη, 200 γραμμάρια φέτα, φρυγανιά τριμμένη και ένα μεγάλο καρβέλι ψωμί. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν να ξεκινήσουμε να πούμε τα μυστικά. Οι γίγαντες, λέγονται γίγαντες γιατί είναι τα μεγάλα φασόλια. Έτσι. Α. Λοιπόν, τους γίγαντες εγώ τους έχω βάλει από χτες να μουλιάσουν. Σε νερό. Τις έχουμε αφήσει 24 ώρες, δεν έχω προσθέσει ούτε σόδα, ούτε αλάτι, τίποτε. Μπράβο. Άρα, 24 ώρες στο νερό, γιατί πάντα θυμάμαι τη μαμά μου όλο το βράδυ που ξύπναγα καμιά φορά να πιω νερό στην κουζίνα, όταν έφτιαχνε γίγαντες, ήταν μια λεκανίτσα με αυτά μέσα. Τα όσπρια πάντα τα μουλιάζουν. Ωραία. Βράζουν πολύ πιο εύκολα και μαλακώνουν πιο εύκολα. Ωραία. 24 ώρες στο νερό. Έχω έρθει λοιπόν σήμερα το πρωί, έχω σουρώσει το νερό, βράζω σε μια κατσαρόλα, έχω βάλει το νερό να βράσει και προσθέτω το μέσα τους γίγαντες. Σκέτους. Δεν βάζω τίποτε άλλο μέσα. Τώρα θα πω εδώ γιατί δεν χρησιμοποιώ τη χύτρα ταχύτητα. Η χύτρα ταχύτητα, ναι, μεν θα μπορούσε να του βράσει πολύ πιο γρήγορα, αλλά θα του διαλύσει. Ωραία. Δεν θέλουμε να διαλυθούν. Θέλουμε να βράσουν σιγά-σιγά. Εδώ θα χρειαστεί σίγουρα μία μισή ώρα βράσιμο. Δεν προσθέτω τίποτε άλλο. Α, μόνο με νερό τα βράζουμε. Μόνο με νερό. Μια μισή εγώ ώρα. Τα βράζω μία μισή ώρα. Με αλάτι. Όχι, τίποτα. Δεν βάζω προσοχή, τίποτα μέσα. Σκέτο νερό και τα αφήνω να βράσω. Κάτσε από λίγο στο Γρηγόρη, γιατί τους περιμένει. Μπορώ να ανοίξω λίγο να βάλω. Εννοείται, αγάπη μου. Εννοείται. Ωραία, το ανοίγω το καρβελάκι, το είδατε. Ανθολόγιο. Ωραία. Εδώ τώρα έχω βάλει μια κατσαρόλα, έχω βάλει το λάδι μου να κάψει και ξεκινάω να σοτάρω
τα υπόλοιπα υλικά. Πολύ ωραία. Η Λένη μας τρελαίνει. Βάζω το καροτάκι. Την πιπεριά φλωρίνης. Κάνει τόσο πολύ, θα τον πιάσει τίποτα την ώρα της εκπομπής. Μη με φοβάσαι. Εσύ βάλε και άστο αν με πιάσει. Ψωμάκι, πάρε με το χέρι σου, μου βάλε το δικό μου. Ναι, θέλω, δεν θέλω βάζω χέρι. Να δοκιμάσει. Το έχω να κόψει εδώ και χρόνια. Μα ανησυχητικό αυτό. Σοτάρουμε. Να λέμε αλήθειες. Σοτάρουμε τα λαχανικά μας εδώ. Ναι. Σε δυνατή φωτιά. Τους γίγαντες τους ξεχνάμε στην άκρη. Υποτίθεται ότι τους έχουμε βράσει. Έχουμε αφαιρέσει τους γίγαντες, τους έχουμε σουρώσει και έχουμε κρατήσει όμως το ζωμό που έχουν βράσει. Μια μισή ώρα. Ξαναλέω, μια μισή ώρα τους βράζουμε. Άρα κρατάμε το νεράκι, κρατάμε το, ζουμάκι. Το νερό απαραίτητος, γιατί θα το βάλουμε μετά στο φούρνο μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Με τι τσιγαρίζουμε, με ελαιόλαδο και ελαιόλαδο. Με ελαιόλαδο. Έχω βάλει τώρα το καρότο, την περιέργεια φλωρίνης και το κρεμμυδάκι μας. Να σου πω. Ορίστε. Πρίζουνε οι γίγαντες. Δεν παχαίνουν όμως. Απλά πρίζουν εκείνη την ώρα, στιγμία. Σου άρεσε, Γρηγόρη, το κατάλαβα ότι αρέσανε. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Προσθέτω την πιπεριά τσίλι. Γιατί τσίλι, για να βγουν λίγο πιο καυτερή. Ναι, να είναι λίγο πιο πικάντικο, να δώσουμε λίγο. Α, ξέρεις τι μου είπε η Μάιρα πάνω, η Μάιρα που με χτενίζει. Ότι είναι ωραία και με λουκάνικο οι γίγαντες. Ναι. Είναι ωραία. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ ωραία με λουκάνικο. Εγώ επίτηδες σήμερα διάλεξα. Και αν θέλουν οι τηλεθεατές προσθέτουν τη φέτα. Αν δεν θέλουν. Σωστά. Είναι για την Τετάρτη να το κάνουμε λίγο πιο νηστίσιμο. Προσθέτω και το πράσο μου. Α, πράσο, ωραία. Το έχεις κόψει έτσι σε μεγάλα κομμάτια. Σε ροδέλες, ναι. Μην το κόψουμε πολύ λεπτό γιατί θα διαλυθεί τελείως μετά. Ναι, 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 ναι. Και τα τσιγαρίζουμε. Δεν σου πω, έχεις βάλει σέλινο. Όχι, επίτηδες δεν έβαλα σέλινο για να μην, για να μην σε ενοχλήσει. Να μην ενοχλήσει εδώ τη Βασίλισσα. Αν τους έφτιαχνα στο σπίτι όμως, θα σου πω ότι θα έβαζα. Το ξέρω, και σε ελληνόριζα και σε έλληνο θα έβαζα. Γιατί και η μητέρα μου βάζει. Αλλά λέω, μην τους στεναχωρήσεις το κορίτσι μου. Πάντα όταν έφτιαχνα γίγαντες μου τη γάνιζε και δύο αυγά. Ένα φάγω ξεχωριστά από την υπόλοιπη οικογένεια. Έχω προσθέσει το πελιτέ ντομάτας. Ωραία, θα δώσει και γλυκύτητα και ζάχαρη. Προς το παρόν δεν έχεις βάλει ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι, ούτε τίποτα. Τίποτα. Αυτά θα βάλουμε στο τέλος όλα. Όπως και τα μυρωδικά. Και τα τσιγαρίζουμε όλα μαζί, μαζί με τον πελιτέ της ντομάτας. Ναι. Εδώ, σε αυτό το σημείο, προσθέτουμε το κονκασέ ντομάτας. Mm-hmm. Και τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Υπέροχα. Πόση ώρα τα αφήνουμε περίπου εκεί έτσι να ρουφήξω όλα τα ζουμάκια? Δεν θέλει πάρα πολύ. Είναι σχεδόν έτοιμο. Εννοείται ότι έχουμε τσιγαρίσει πολύ περισσότερο, τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, το καροτάκι με όλα τα λαχανικά να μαλακώσουμε. Ναι, εδώ εντάξει, είμαστε εκπομπή, οπότε καταλαβαίνετε ότι το κάνουμε για τηλεοπτικούς λόγους λίγο πιο σύντομα. Εδώ τώρα προσθέτουμε αλάτι, μπόλικο. Ναι. Πιπέρι μαύρο. Και θα δείξουμε εδώ τώρα πώς κάνουμε τη σύνθεση. Ενδεικτικά βεβαίως. Αλάτι, πιπέρι μαύρο. Και πάμε να δούμε πώς κάνουμε την σύνθεση. Τους οποίους γίγαντες έχουμε βγάλει μετά από μια μισή ώρα βράσιμο. Έχουμε σουρώσει, αλλά έχουμε αφήσει το ζουμάκι. Προσθέτουμε στο τέλος τώρα τα μυρωδικά μας. Έχεις βάλει. Εγώ έχω βάλει μαϊδανό, ναι. Άνηθο, ναι. Και φρέσκο δυόσμο. Ωραία. Τώρα έχουμε ένα ταψάκι. Α, οι γίγαντες ψήνονται στο φούρνο πάντα. Ε. Στο φούρνο τους τελειώνουμε. Σωστά. Για να μελώσουν, τους έχω αφήσει και στο φούρνο άλλη μια ώρα. Άντε, ρε, σιά, πολλή ώρα. Έχει. Oh. Είναι ένα φαγητό το οποίο θέλει λίγο μια διαδικασία. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο γιατί θα αρέσει σε όλους. Ωραία. Εγώ το δείχνω ενδεικτικά τώρα. Υποτίθεται ότι έχουν βράσει οι γίγαντες, έχουμε σουρώσει, έχουμε κρατήσει. Το ζωμό που έχουν βράσει. Ξαναλέμε, τους έχετε 24 ώρες το νερό μουλιάσει και έχετε βράσει και το νερό για μια μισή ώρα χωρίς να έχετε προσθέσει ούτε αλάτι. Πολύ σημαντικό, για να μην είναι σκληρή, είναι να πω λίγο εδώ, που είναι πολύ σημαντικό, ότι μπορεί στη μία ώρα και ένα τέταρτο να έχουν βράσει οι γίγαντες. Είναι πάντα αναλόγως την ποικιλία, αναλόγως πόσο παλιοί είναι οι γίγαντες. Δεν βράζουν πάντα με το χρονόμετρο μία μισή ώρα. Μπορεί να χρειαστούν μία ώρα και 20 λεπτά. Θα τους δείτε, θα τους πιάσετε με το χέρι, να μην είναι πάρα πολύ μαλακοί και διαλυθούν τελείως στο φούρνο, αλλά να μην είναι και σκληροί. Εδώ τώρα προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα τα υλικά. Ωραία. Και τώρα θα σας δώσω
και ένα άλλο tip όσον αφορά το σπανάκι. Θα βάλεις και σπανάκι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Προσθέτουμε λοιπόν το ζωμό που έχουν βράσει. Ωραία. Εγώ θα προτείνω εδώ να μην βάλουμε όλο το ζωμό, να το βάλουμε σταδιακά. Θα σκεπάσουμε φυσικά εννοείται τους γίγαντες. Εδώ. Και θα τους βάλουμε στο φούρνο. Τι είναι να το βάλουμε σταδιακά? Θα κρατήσουμε το ζωμό, δεν θα το πετάξουμε το ζωμό. Α, θα σκεπάσουμε για να μην ρίξουμε. Με τι σκεπάζουμε, αλουμινόχαρτο? Δεν σκεπάζουμε με τίποτα τώρα εδώ. Α, δεν το σκεπάζουμε. Το βάζουμε στο φούρνο. Πόση ώρα? Θέλεις να μου ανοίξει λίγο το φούρνο? Βεβαίως. Γιατί το. Να το ανοίξω. Πώς ανοίγει, ξέρεις. Έτσι. Υπέροχα. Πόση ώρα το βάζουμε? Λοιπόν, το φαγητό αυτό θα το παρακολουθήσουμε στους 180 βαθμούς, ναι, για μία ωρίτσα. Ναι. Αν δούμε στο μισάωρο ότι θέλει να προσθέσουμε λιγάκι νερό ακόμη, προσθέτουμε λιγάκι νερό. Τώρα, να σας πω λίγο για το σπανάκι. Το σπανάκι έχουμε δύο επιλογές. Ή που θα το μπλανσάρουμε σε καυτό νερό, παίρνουμε μια κατσαρόλα, βράζουμε το νεράκι, βάζουμε μέσα το φρεσκοπλημένο σπανάκι, το ζεματίζουμε μόνο και το ρίχνουμε κατευθείαν σε παγόνερο για να κρατήσει τη φρεσκάδα. Οκ, okay, κατάλαβα. Βέβαια το βράζουμε καθόλου. Ωραία, κατανοητό. Ίσα-ίσα μόνο που το ζεματίζουμε. Ωραία, ναι. Και το βάζουμε σε μια λεκανίτσα με παγόνερο για να κρατήσει και το χρώμα του και όλα τα θρεπτικά συστατικά. Mm-hmm. Ή παίρνουμε ένα τηγάνι. Α, και το τηγανίζουμε λίγο. Και βάζουμε ελαιόλαδο. Βάζουμε ελαιόλαδο. Και το σοτάρουμε ελαφρώς. Αλάτι, πιπέρι και το προσθέτουμε στο τέλος μέσα στο φαγητό. Λοιπόν, και στο καρβέλι πολύ απλά το ανοίγουμε, το κόβουμε από πάνω και βγάζουμε την ψύχα. Έτσι ακριβώς. Τέλεια. Και το βάζουμε μέσα. Αν θέλουμε μετά στο σερβίρισμα. Τα ζουμιά, όχι, δεν φεύγουμε. Τώρα θέλουμε να φύγουν τα ζουμιά, δεν θα φύγουν, αφού έχει από κάτω το. Έχει από κάτω το. Έχει το πάτο του. Ναι, δεν το έχω κόψει από κάτω. Να το κόψουμε κιόλα. Να το. Από κάτω είναι κλειστό. Ναι, και το απορριφάει το ψωμάκι. Όταν σερβίρουμε με φρέσκο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, λίγο πιπεράκι, φέτα και τελειώσαμε. Ωραία, ερώτηση. Αύριο τι φτιάχνεις? Αύριο φτιάχνω, αν δεν κάνω λάθος, σουτζουκόπιτα. Α, κάνω λάθος. Τι φτιάχνεις? Σουτζουκόπιτα. Αλήθεια, με σουτζούκι. Ω, αύριο να μην έχω φάει. Μη φάσαι, παρακαλώ, θέλω να δοκιμάσει να μου πεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Χρύσλα μου. Λοιπόν, τι κάνει μια γυναίκα όταν η ντουλάπα της μυρίζει ναφθαλίνη? Πρώτον, πάει στο Style Me Up. Δεύτερον, εμπιστεύεται το Δημήτρη Αλεξάνδρου. Και τρίτον, μένει με το στόμα ανοιχτό και κατασυγκινημένη. Να το δούμε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τσιγκλούλη Αγγελική. Το 2011 είχα ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στη ζωή μου. Έχασα τον σύντροφό μου μετά από 22 χρόνια που ήμουνα μαζί του. Και αρνήθηκα από εκεί και πέρα να κάνω οτιδήποτε για εμένα. Και βρίσκομαι εδώ για να μπορέσετε να μου δώσετε ένα boost, να ξεκινήσω πάλι, να ξαναγίνω το σεξι θηλυκό που ήμουνα τότε. Και θα ήθελε πάρα πολύ να με δει πάλι έτσι και αυτός που είναι εκεί πάνω. Γκόλφο μου! Ήρθα! Τι είναι αυτή η ετερομονικοτσίδα? Ορλάχα η βλαχοπούλα και η τσελιγκοπούλα. Ήρθα να με βγάλεις από τα κατσάβραχα. Έλα, σταματάω, γιατί το παραξήλωσα. Πάει το μαλλί μου! Η μούσα του αλματοφάρ. Λοιπόν. Ακόμα χτυπάει. Να σου πω γιατί πονάω. Θες να το νιώσεις? Ναι, για να δούμε. Ωπαπα! Όταν χτυπάει, καλέ, αυτό τι είναι, καρδιά. Αγχώθηκα. Τρώμακα. Εγώ είμαι αυτή. Ναι. Εσύ είσαι καινούργια Αγγελική. Κορίτσι μου, καμία σχέση με την παλιά Αγγελική. Όπω. Δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Βασικά με κάνατε να αισθάνομαι όμορφη. Υπέροχη. Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, φίλες μου. Διότι πολλές φορές η ποικιλομορφία στο σωματότυπο μας περιορίζει λίγο και πιστεύουμε ότι δεν είμαστε στη μόδα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και τι εννοώ? Ότι κάποιες γυναίκες μπορεί να έχετε κάποια περιτά κιλά, δυσκολεύεστε στο να βρείτε ρούχα.
Δεν ισχύει. Η εταιρεία XX Love είναι εδώ λοιπόν και μαζί μου είναι υπεύθυνη επικοινωνία η Χαρά Οικοντομήτρου. Γεια σου, Χαρά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, για την φιλοξενία. Και να σου πω γιατί έχω ενθουσιαστεί. Γιατί είναι πολύ λίγε οι εταιρείε, δυστυχώ το λέω, στην Ελλάδα, οι οποίε έχουν ρούχα για γυναίκε plus size, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Καλά το λέω. Έτσι είναι, Κατερίνα, ακριβώ. Τι και ωραία. Είμαστε από τι λίγε εταιρείε στην Ελλάδα που σου δίνουν. Λίγα λόγια έτσι, για την εταιρεία και εγώ να διαλέγω κάποια που μου αρέσουν. Λοιπόν, εμεί είμαστε μια εταιρεία λοιπόν, την οποία την έχουμε φτιάξει με πάρα πολύ αγάπη. Mm-hmm. Έχει φτιαχτεί από γυναίκε, για όλε τι γυναίκε. Και ειδικά για τις γυναίκες με καμπύλες. Ακριβώς. Δηλαδή, θες να μου πεις περίπου νούμερο. Μια γυναίκα, μια κυρία μπορεί να έχει περισσότερα κιλά, ή να έχει πολύ στήθος, ή να έχει περιστιφέρεια, ή να έχει μπράτσα. Τα ρούχα αυτά είναι κατάλληλα. Δηλαδή, μέχρι τι νούμερο φτάνουμε? Ακριβώς. Εμείς φτάνουμε μέχρι και περιφέρεια 1,40 mm-hmm. Και το στήθος αντίστοιχα μέχρι 1,30. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο παντελόνι. Οπότε φαντάζομαι είναι και ψηλόμεσο και πολύ σωστά αγκαλιάζει το σώμα, την κυλίτσα. Εδώ με μία πουκαμίσα. Είναι κατασκευασμένη και για γυναίκες που έχουν και πιο μεγάλα μπράτσα. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές το βλέπω εγώ και από τη γιαγιά μου. Ναι. Δυσκολεύεται που έχει πολύ χοντρά μπράτσα να βάλει ένα πουκάμισο ή ένα σωστό μπλουζάκι. Σε εμάς λοιπόν έχουν αυτή την, τους δίνουν αυτή την ευκαιρία να μπορούν να ντυθούν και να είναι μέσα στη μόδα. Και να μην χρειάζεται να τα κρύβουν, να κρύβουν τα μπράτσα τους, να κρύβουν την κοιλιά τους. Εσύ μιλάς, εγώ τα δείχνω όλα, ε. Ναι, θα δηλαδή, πάρα πολύ άνετα με τα ρούχα μας. Τι σωματότυπους καλύπτεται αν μιλάμε με διαστάσεις, γιατί περισσότερες κυρίες γνωρίζουν. Αυτό που σου ανέφερα και πριν, μέχρι 1,30 στήθος και μέχρι 1,40 περιφέρεια. Σωστά. Αντίστοιχα. Κοιτάξτε πόσο ωραίο παλτό, καμηλό. Και να ξέρετε και κάτι, αν μπορώ κι εγώ έτσι να δώσω κάποια συμβουλή στις φίλες που μας παρακολουθούν, να πω ότι οι γυναίκες που έχετε περισσότερα κιλά, μην φοβηθείτε να βάλετε ζώνη. Πάντα το να δείχνετε τη μέση σας και να την τονίζετε, ακόμα και αν έχετε κυλίτσα ή περιφέρεια, είναι θηλυκό και σεξι. Ένα πολύ ωραίο παλτό, σε αρκετά μεγάλο νούμερο, αλλά παρόλα αυτά τονίζει πολύ ωραία με αυτή τη ζώνη. Θέλω όσο πριν συνεχίσουμε να πούμε λίγο το e-shop σας. Είναι www.xxlove.gr. Βλέπουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας και δείξτε μου παρακαλώ τη σελίδα μας στο Instagram στο Ευτυχείτε. Θέλω τώρα να μπείτε στο Ευτυχείτε, να κάνετε like στη φωτογραφία, να κάνετε follow την εταιρεία XX Love και τρεις τυχερές θα κερδίσετε δωρεπιταγές των 100 ευρώ για να αποκτήσετε ό,τι θέλετε. Α, βλέπω και πιο κάζουαλ κομμάτια. Ναι, έχουμε πάρα πολλά παλτό και πάρα πολλές φόρμες και είμαστε και η νούμερο ένα εταιρεία στην Ελλάδα που ξεκίνησε να φτιάχνει plus size jean. Σε συνεργασία με πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, mm-hmm. με τη Sack & Co. Είμαστε για πρώτη φορά να τα δούμε κιόλας αν θέλεις. Βεβαίως. Τα jean, γιατί... Να τα δούμε λίγο τα jean, με ενδιαφέρει, γιατί ξέρεις, το jean είναι ένα, ναι, είναι δύσκολο. Ένα ρούχο που φοράνε είμαστε... όλες οι γυναίκες. Θες να μου το δείξεις που τα έχεις? Ναι, τα έχουμε εδώ. Πολύ ωραία. Αν θέλεις. Κρατά μου λίγο αυτό εδώ. Ναι. Συγγνώμη, κρατάμε λίγο τις αποστάσεις. Ναι. Α, κοιτάξτε τι ωραίο. Με τα Sack & Co. Μ' αρέσει τα Sack & Co. Ναι. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε είναι άνετη κυλίτσα και μια κυρία στην εγκυμοσύνη μπορεί να τα βάλει, ναι, έτσι δεν είναι? Ναι. Και η αλήθεια είναι έτσι ξεκινήσαμε κι εμείς. Από φίλες μας, οι οποίες ήταν έγκυες και μετά προσπαθούσαν να χάσουν τα κιλά τους. Τι ωραία. Αλλά λέγαμε, γιατί να χάσεις τα κιλά σου? Μπορείς να ντυθείς μοντέρνα και όμορφα με τα δικά μας ρούχα. Αυτό που με στεναχωρεί λίγο και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να επεκτείνεται και στην Ελλάδα είναι ότι λίγες εταιρείες στην Ελλάδα έχουν έτσι plus size νούμερα. Εμείς αγαπάμε πάρα πολύ τις γυναίκες και αυτός ήταν και ο στόχος μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να μπορούν να ντυθούν όμορφα, άνετα, μέσα στο σπίτι με ακριβώς, πολύ ωραία. Κοιτάξτε ρούχα. Τι ωραία τώρα που ντυνόμαστε λίγο πιο casual. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχουν και πολύ καλές προσφορές αυτή την περίοδο και φαντάζομαι ότι μπορείτε να αγοράσετε και τα πιο βραδινά σας για Χριστούγεννα. Αλλά κοιτάξτε ένα πολύ ωραίο σύνολο για μέσα στο σπίτι. Ναι. Και αυτή η καπαρτίνα μου αρέσει. Η καπαρτίνα, η οποία βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Μέσα στο e-shop μας αντίστοιχα θα μπορέσουν να βρουν όλες οι κυρίες. Τις επιλογές τους. Τι ωραίο φόρεμα και αυτό. Φορέματα τα οποία αντίστοιχα μπορούν να είναι σεξι. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Και η Χρύσλα τα φοράει συχνά. Και στο Instagram ανεβάζει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και αυτό το φόρεμα είναι φανταστικό, το λευκό. Καλά, και αυτό είναι καταπληκτικό. Να σε ρωτήσω κάτι. Και μια κοπέλα που είναι αδύνατη, νομίζω μπορεί να βρει και μια αδύνατη. Ναι, φυσικά. Αν θέλει να τα φοράει πιο λούς. Σωστά. Δηλαδή και εμείς είμαστε από αυτές τις κοπέλες, οι οποίες αντίστοιχα μπορούμε δηλαδή να φοράμε. Δηλαδή αυτό το φόρεμα εγώ τώρα, άνετα μου μπαίνει με μια πολύ ωραία ζώνη. Ναι, ναι. Ενώ ότι εντάξει, θα βρείτε τα πάντα ενώ και πολύ μεγάλα νούμερα, αλλά μην περιορίζεστε γιατί και μπορεί και οι γυναίκες οι οποίες να είστε αδύνατες να βρείτε στην XX Love. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, και το κόκκινο παλτό εδώ. Να και αυτό που σας λέω για τη ζώνη. Οι ζώνες δικές σας είναι? Ναι, οι ζώνες είναι δικές μας. Πολύ ωραία. Είδατε που σας λέω πόσο ωραία. Να τονίσετε τις μεσούλες σας, να βάζετε ζώνες. Είναι πάρα πολύ της μόδας. Λοιπόν, να πω λίγο ξανά το giveaway. Παπάκι Ευτυχείτε. Δείξτε μου λίγο τη σελίδα. Πολύ ωραίο το Ευτυχείτε. Θα κάνετε like στη φωτογραφία,
follow την εταιρεία Exit Love και τρεις τυχερές θα κερδίσουν δωρεπιταγές των 100 ευρώ. Όσο μιλάμε τώρα, μπείτε και στο site να χαζέψετε και να κάνετε τις αγορές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας. Να είσαι καλά, καλές γιορτές. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Καλά, το σημερινό δίλημα είναι το καλύτερο. Αφήστε, θα δείτε. Θα δείτε τι εννοώ. Σε λίγα λεπτά. Ποιος ήταν? Ο Στάθης. Και τι είναι αυτά που του πες? Η Βάσια κοιμάται. Η Βάσια δεν είναι έξω. Τι σου φταίει ο Στάθης? Μια χαρά παιδί είναι. Τόσα χρόνια τον ξέρουμε. Εγώ τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Και ο Μιχάλης, αν το γνωρίσει, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Εννοείς ότι θέλεις να χωρίσουμε? Ναι. Κυρία Σβένη μου, καλησπέρα, περάστε. Λυδία μου, γεια σου. Γεια σας. Γεια σου. Λεωνίδας. Ισμήνη, χαίρομαι. Λοιπόν, αγάπη μου, φεύγω εγώ. Ναι, μωρό μου, γεια. Θα πάρεις το Στάθη τηλέφωνο και θα τα ξαναβρείτε. Και θα του πεις ότι το παιδί είναι δικό του. Λοιπόν, μανά, σου έχω πολύ ευχάριστα νέα. Πες τα, μη με σκάς τώρα. Η Βάσια γύρισε. Θα γίνω πατέρας. Η Βάσια είναι έγκυος στο παιδί μας. Λεωνίδα, πού είσαι? Έλα, σε περιμένουμε πια. Με συγχωρείτε. Χαίρο. Χαίρο. Πολύ. Έχω δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Στις 12 παρα 10 έρχονται τα δικά σας διλήμματα. Είμαστε 12 παρα 2 πρώτα λεπτά. Κυρία Μάρα μου, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Με τα κοκκινάκια σας. Καλώς θα συντονιστούμε λίγο, γιατί εσύ φαίνεστε χαμηλά και εγώ πιο ψηλά. Θα το βρούμε το πλάνο. Τζορτζελίτσα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Την καινούργια μέρα. Πώς είσαι? Υπέροχα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και το δίλημα το σημερινό το έχει η Σμήνη, που έχει ένα γιο. Ο γιος έχει μια κοπέλα, χωρίζει με την κοπέλα, τελικά τα ξαναβρίσκουν γιατί εκείνη μένει έγκυος, αλλά η Σμήνη ανακαλύπτει κάποια πράγματα για τη σχέση του γιου της. Ποια είναι αυτά? Παρακαλώ. Κατερίνα μου, είμαι η Ισμήνη και σου στέλνω αυτό το email για να σου πω το δικό μου δίλημα. Έχω ένα γιο που είχε μία σχέση με μία πολύ καλή κοπέλα. Κάποια στιγμή του ζήτησε έτσι ξαφνικά να χωρίσουν. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να τον παρηγορήσω. Ήμουν σίγουρη πως θα τα ξαναέβρισκαν. Μετά από λίγο καιρό, ο γιος μου μου είπε πως τα ξαναβρήκαν και πως η κοπέλα είναι έγκυος. Έτσι κανονίσαμε να πάμε να γνωρίσω τους γονείς της. Όταν πήγαμε σπίτι του, συνέβη κάτι πολύ δυσάρεστο. Κατάλαβα πως ο συμπέθερος απατά τη συμπεθέρα. Τον είχα δει στο σπίτι της φυσικοθεραπεύτριάς μου και μου είπε πως έχουν σχέση. Μου έπεσαν τα μούτρα και εκείνου το ίδιο. Ήρθε και με βρήκε και μου ζήτησε να μην πω τίποτα σε κανέναν για να μην χαλάσει το σπίτι του. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να τα αποκαλύψω όλα στο γιο μου ή να μην πω τίποτε. Βάσια! Εδώ είσαι, πού είσαι? Έλα βρε μαμά, τι έγινε? Ήθελα να δω πού είσαι. Να σου πω τι θα κάνεις σήμερα. Δεν έχω κανονίσει κάτι. Πάμε να πούμε ένα καφεδάκι που έχει τόσο ωραία μέρα. Ναι, τέλεια ιδέα. Σου έχουμε και καιρό. Πάω να φέρω τα πράγματά μου και φύγαμε. Μπράβο. Έλα, είμαι έτοιμη. Πάμε. Πάμε. Να σου πω, δεν λέμε και στο Στάθη να έρθει μαζί μας? Όχι, βρε μαμά, έλα, τι τον θες. Πάμε οι δυο μας, να πάμε και βόλτα στα μαγαζιά σαν γυναίκες. Καλά, εντάξει. Έλεγα επειδή έχω καιρό να τον δω. Δεν πειράζει, θα του δώσω τα χαιρετίσματά σου στο απόγευμα. Θα τον δω εγώ. Εντάξει. Άντε, πάμε. Έλα, Στάθη. Ναι. Τη Βάσια θέλεις, ναι. Δεν σου το είπε. Κουράστηκε πολύ, το κλείσε το κινητό της. Κοιμάται τώρα. Ναι, κοιμάται. Εντάξει, θα της το πω, ναι. Έλα, γεια. Ποιος ήταν? Ο Στάθης. Και τι είναι αυτά που του πες? Η Βάσια κοιμάται. Η Βάσια δεν είναι έξω. Ναι, Έλα, μωρέ, τσακωθήκανε τώρα τα δυο τους και η Βάσια βγήκε με τις φίλες της και τώρα του είπα εκεί πέρα εγώ μια δικαιολογία ότι η βλακεία μου ήρθε. Κατάλαβα.
Αν αρχίσαν από τώρα του τσακωμού, καταλαβαίνει τι θα γίνει μετά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει τώρα. Μην ανακατευόμαστε εμεί. Θα τα βρούνε τα παιδιά, θα τα βρούνε. Δίκιο έχει. Έλα να δούμε την ταινιούλα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Μανούλα. Καλημέρα. Κάτσε. Πώς είσαι? Εγώ καλά είμαι. Εσύ που ήσουν χθες το βράδυ? Ένα, είχα βγει με το Στάθη. Α, είχες βγει με το Στάθη. Και γιατί με πήρε ο Στάθης τηλέφωνο? Τι έγινε? Με πήρε τηλέφωνο χθες ο Στάθης. Και τι του είπες? Τι να του πω, τρελάθηκα. Δεν ήξερα τι να του πω. Του είπα ότι ήσουν πάρα πολύ κουρασμένη, ότι έκλεισες το κινητό σου και κοιμήθηκες. Σε ευχαριστώ. Πού ήσουν τώρα, την αλήθεια πες τη μάνα σου. Να βρε, Μανούλα. Έχω γνωρίσει κάποιον άλλον και είχαμε βγει χθες. Δεν είμαστε καλά. Τέτοια πράγματα σου έχω μάθει εγώ. Δεν πρέπει να ξεκαθαρίσεις πρώτα τη σχέση σου με το Στάθη. Έτσι να κάνεις τέτοιες παγαποντιές. Τι είναι αυτά? Έχεις δίκιο. Θα του πω να χωρίσουμε. Εννοείται. Γρήγορα. Και τέλος πάντων δεν καταλαβαίνω τώρα. Τι σου φταίει ο Στάθης? Μια χαρά παιδί είναι. Τόσα χρόνια τον ξέρουμε. Εγώ τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Και ο Μιχάλης, αν το γνωρίσεις, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Θα το συμπαθήσεις, είμαι σίγουρη. Καλά, καλά τώρα. Μου φέρεται υπέροχα. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα μαζί του. Δεν ξέρω. Εγώ το Στάθη ξέρω και το Στάθη προτιμώ. Κάνε εσύ ό,τι καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά ξεκαθάρισέ τα. Θα το χωρίσω, στο υπόσχομαι. Mm. Ναι, ναι. Μωρό μου. Τι? Τι έχεις? Δεν έχεις πει κουβέντα. Τι έχω, ρε Λεωνίδα? Μου λείπεις. Είμαι εδώ συνέχεια και σε περιμένω. Πότε θα μπορέσεις εσύ για να βρεθούμε? Τι να κάνω, βρε αγάπη μου, τι να κάνω, αφού ξέρεις, έχω πολλή δουλειά. Ναι, εσύ έχεις πολλή δουλειά, αλλά εγώ σήμερα ακύρωσα όλα τα ραντεβού μου για να σε δω, το ξέρεις. Τώρα με κάνεις και αισθάνομαι τύψεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω. Δεν αφήνουμε τα παραπονάκια τώρα να μην χάνουμε το χρόνο μας. Mm. Και έχω να σου προτείνω να κάνουμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν θέλω, άσε με. Θέλω περισσότερο χρόνο, στη Λεωνίδα, μαζί να έχουμε. Σου υπόσχομαι λοιπόν ότι αύριο θα φύγω νωρίτερα από τη δουλειά μου. Αλήθεια? Ναι. Θα το πω κάνεις. Και στο σπίτι μου, ναι, ότι θα καθυστερήσω και θα περάσουμε όλο το χρόνο μαζί. Θα το κάνεις αυτό για μένα? Εννοείται. Έχεις καμία αμφιβολία? Όλη τη μέρα μαζί. Φυσικά, μωρό μου. Μπερδεμένα πράγματα. Ο Λεωνίδας παίζει μπάλα κι αλλού. Εννοείται. Κάντε πάει καλά. Και μικρή. Μάλιστα, και η μικρή. Για να πάρουμε απόφαση, ναι, για αυτό το δίλημα, θα πρέπει να ξέρουμε ποιανού είναι το παιδί. Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια, είναι... φαντάζομαι. Ναι. Θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί ακόμα δεν... Δεν έχει ξεκαθαριστεί. Είναι του Στάθη, του παλιού ή του νέου. Μάλιστα, θέλετε να πάμε να δούμε τη συνέχεια τότε. Ναι. Για πάμε. Τι είναι, Βάσια μου, τι θέλεις να μου πεις? Να, Στάθη, πρέπει να πούμε κάτι πολύ σοβαρό. Τι σοβαρό? Να, θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Να μείνεις μόνη σου? Τι εννοείς, Βάσια? Θέλω να σκεφτώ. Πιέζομαι. Εννοείς ότι θέλεις να χωρίσουμε? Ναι, αυτό που καταλαβαίνεις. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Αν έχεις ένα πρόβλημα, μπορείς κάλλιστα να το μοιραστείς μαζί μου, να βρούμε μια κοινή λύση. Αυτό που λες δεν είναι σωστό. Δεν θέλω τίποτα να βρούμε, Στάθη. Θέλω να χωρίσουμε. Ωραία πράγματα. Τι να σου πω. Πραγματικά με έχεις αφήσει άναυδο. Καλύτερα να φύγω. Ελπίζω να καταλάβεις. Τι να καταλάβω? Στάθη μου, τι έχεις, αγόρι μου? Τι είναι? Ήδη ένα στενάς, γε μου. Τι να χρώμα. Τι έχεις, μάτια μου? Πριν λίγο με χώρισε, Βάσια. Δεν κατάλαβα. Γιατί, τι έγινε? Να ξέρω τι έγινε. Μήπως τσακωθήκατε? Όχι, μωρέ μου, είπε ότι έχει κάτι δικά της, ότι θέλει να σκεφτεί αυτά που λένε. Δεν ξέρω. Δεν είχα θολώσει πραγματικά. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Μήπως της έκανες κάτι και δεν το θυμάσαι? Δεν της έκανα τίποτα, μαμά. Δικιά της απόφαση ήταν. Αυτή σε αγαπάει πολύ. Ίσως έχει κάτι το κορίτσι. Κάτι που θέλει να σκεφτεί και δεν αφορά εσένα. Μπορεί να θέλει να πάρει μια απόφαση και τη ζωή της, μια δουλειά. Μη στενοχωριέσαι, Λεβέντη μου, σε παρακαλώ. Μακάρι να τα ξαναβρούμε, μάνα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Ήδη μου λείπει. Πιστεύω ότι θα τα ξαναβρείτε. Σ' αγαπάει πολύ. Συμβαίνουν αυτά μερικές φορές.
Δώστε λίγο χρόνο. Εγώ ό,τι μπορώ θα κάνω να σε στηρίξω, όχι μόνο ηθικά, αλλά έτσι να βοηθήσω λίγο. Είναι πολύ καλή κοπέλα. Δώστε μια ευκαιρία. Σε ευχαριστώ, μα, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να έχει άλλο. Αχ, οι ερωτευμένοι, μόνοι με αυτή την καραμέλα, βλέπουν να είναι φιάλτη ενός άλλου ατόμου. Αφού ξέρεις ότι έχει ξανασυμβεί αυτό, ρε μάνα, δεν στο λέω εγώ. Πολλές φορές όταν κάποια αφήνει κάποιον, είναι για κάποιο άλλο άτομο. Όχι πάντα. Είναι και άλλα γεγονότα που συμβαίνουν. Λοιπόν, ηρέμησε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι πικραμένο. Βγάλε το μυαλό σου από αυτή τη σκέψη και επίσης βγάλε ότι έχει κάποιον άλλον. Ηρέμησε. Εντάξει, μου. Μακάρι να είναι αυτό. Σε παρακαλώ, βρε αγάπη μου, σταμάτα, με ζάλισες πάνω κάτω, ηρέμησε! Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Λεωνίδα, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Τι συμβαίνει, παιδί μου? Ποιος είναι τώρα αυτός ο καινούριος της Βάσιας, μου λες? Τι μέρος του λόγου είναι? Πού είναι το παιδί μας, σε τι χέρια? Το Στάθη το ξέραμε. Τόσα χρόνια μπαίνει στο σπίτι μας, είναι άλλο πράγμα ο Στάθης. Αυτός τώρα τι είναι? Ρε σε αγάπη μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Να σου πω, εσύ δεν έλεγες να μην ανακατευόμαστε στα παιδιά? Και τι θα γίνει τώρα, δηλαδή, θα την αφήσω στα χέρια ενός ανθρώπου που δεν τον ξέρω? Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα ανακατεύομαι. Και να σου πω και κάτι, και δική σου δουλειά είναι. Και εσύ θα έπρεπε να ενδιαφέρεσαι. Αλλά βέβαια, πώς να ενδιαφέρεσαι? Όλη μέρα λείπεις, όλη μέρα υπερορίες στη δουλειά, τρεχάματα, σούρτα φέρτα, υποχρεώσεις. Πού να έχεις νου για τέτοια πράγματα? Όχι, μόνο σε μένα, όλα η Πινελόπη. Λοιπόν, εγώ ανησυχώ. Και ανησυχώ πολύ. Εγώ φταίω πάλι, ε! Εσύ! Σε παρακαλώ, σταμάτα! Σταμάτα! Πάω να φύγω για να σκοτωθούμε. Βρε μωρό μου, πάλι τα ίδια! Πάλι παράπονα! Κοίταξε, Λεωνίδα μου, άκου. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ άλλο να σε περιμένω και να περνάω τόσες λίγες ώρες μαζί σου. Θέλω περισσότερο χρόνο για μας. Κοίταξε, πρέπει να χωρίσεις, αλλιώς δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Αχ, βρε αγάπη μου, στο έχω πει ότι αυτό θα γίνει. Πότε? Αυτό το διάστημα δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Έχει ένα πρόβλημα η κόρη μου. Όλη η προσοχή μου είναι εκεί. Τι? Μετά θα γίνει και αυτό, θα χωρίσω. Τι, σοβαρό? Ναι. Ωραία. Άκου, παιδί, εγώ τα καταλαβαίνω αυτά. Εντάξει, και σου έχω συμπερασταθεί σε όλα. Θέλω, μόλις γίνει αυτό, να είσαι μόνο μαζί μου. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Να είσαι ολοκληρωτικά δικός μου, πες μου. Βρε χάζω, αφού στο έχω υποσχεθεί. Ναι, θα το κάνεις. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη? Σου έχω. Αμάν, ποιος είναι? Οχ, φυσικοθεραπεία με την κυρία Εσμήνη, το ξέχασα. Βρε σε αγάπη μου, πότε θα βρεθούμε? Ωραία, τι να κάνω τώρα, να την ακυρώσω κι αυτήν? Τέλος πάντων. Κάτσε να τις ανοίξω. Κυρία Εσμήνη μου, καλησπέρα, περάστε. Λυδία μου, γεια σου. Γεια σας. Γεια σου. Λεωνίδας. Εσμήνη, χαίρομαι. Λοιπόν, αγάπη μου, φεύγω εγώ. Ναι, μωρό μου, γεια. Πάμε για φυσικοθεραπεία? Όχι, αν δεν μου πεις πρώτα ποιος ήταν αυτός ο ωραίος κύριος που σε είπε αγάπη μου. Είναι ο σύντροφός μου. Αλήθεια? Ναι. Δεν έχω ξαναδεί τόσο καιρό που έρχομαι. Γιατί ο Λεωνίδας μου δουλεύει πάρα πολλές ώρες και γι' αυτό λείπει από εδώ. Πολύ ωραίος κύριος. Άντε πάμε, θα μου πεις μέσα τα υπόλοιπα. Όλες. Αχ, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Με τι χαρήκατε? Κουλουβάχατα θα γίνουν όλοι αυτοί. Μα αγάπη μου, όταν μία κοπέλα λέει στον κόμενο, στον σύντροφο, χωρίζουμε, σίγουρα έχει κάποιον άλλον. Σίγουρα. Το είπατε έτσι και πριν, ήταν του μιλήματος. Εντάξει, μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι. Αφήνουν ένα κλαδί. Μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι, να έχει κουραστεί λίγο στη σχέση, κάποια πράγματα να μην την ικανοποιούν. Να μπορεί ερωτικά να είναι καινή ερωτικά, κυρία Μεϊμαρίδη. Καινή ερωτικά. Αν είναι εσένα το μυαλό σου, ρε εσύ. Όλο το κενό ερωτικά πηγαίνει εσένα, ναι. Μαχώνεις. Στο σεξ. Μην αγχώνεσαι για μένα, Κατερίνα. Είναι το ζώδιο. Είναι η εποχή περίεργη. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πάμε εποχή, να δούμε και τη συνέχεια. Ναι. Το δίλημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Να αποκαλύψει τον γιο της ότι ο μέλλον πεθερός του απατά την πεθερά του. Ναι. Ή όχι. Εγώ θα έλεγα για ποιο λόγο. Για τι πέφτει λόγο. Για ποιο λόγο τώρα, μαλάκα. Εντάξει, σου λέει λοιπόν, οικογενειακά είναι. Πάμε να δούμε. Εγώ θέλω να μάθω ποιανού είναι το παιδί. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε, κυρία Μάρα μου. Για πάμε. Ρίξουμε πασχέντσα. Αγάπη μου, τι έχεις κλαις? Τι συμβαίνει? Άσε με τη μαμά, θέλω να μείνω μόνη μου. Δεν μπορώ να σε αφήσω.
ξέρεις, η μάνα σου είμαι. Δεν πρέπει να ξέρω γιατί κλαις. Τι συμβαίνει, παιδί μου? Να με χώρες ο Μιχάλης. Το έλεγα εγώ. Δεν έκανε αυτός για σένα. Τι συνέβη, γιατί? Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τι έγινε, τι είναι το σοβαρό, τι συνέβη? Μαμά είναι έγκυος. Ό,τι πάθαμε και... Και πήγα να του το πω και αυτός μου λέει ότι δεν με βλέπει σοβαρά και ότι δεν θέλει οικογένειες και παιδιά μαζί μου. Α, το κάθαρμα, το κάθαρμα. Τα έλεγα εγώ, δεν τα έλεγα εγώ. Τα έλεγα εγώ, δεν με άκουγες, δεν την άκουγες τη μάνα σου. Αχ, τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα μείνω μόνο μου με ένα παιδί, τι θα κάνω? Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε? Λοιπόν, δεν μένει τίποτε άλλο. Δεν μένει τίποτε άλλο. Θα πάρεις το Στάθη τηλέφωνο και θα τα ξαναβρείτε. Και θα του πεις ότι το παιδί είναι δικό του. Τι λες, πώς θα το κάνω αυτό? Δεν είναι σωστό. Μια χαρά σωστό είναι. Και εκείνος σε αγαπάει και θα σε φροντίσει. Να δεις που μόλις ακούσει ότι είσαι έγκυος θα θέλει και να σε παντρευτεί. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που μου ζητάς να κάνω. Δεν μπορώ. Εδώ που τα έφερες τα πράγματα δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό θα κάνεις. Άκου τη μάνα σου. Μία φορά άκου τη. Εντάξει. Έλα, κάτσε, Βάσια μου, τι ευχάριστη έκπληξη να πει. Πώς και από εδώ? Να, Στάθη μου, μου ήλψες μετά από τόσο καιρό. Και ήθελα εσύ να μου ήλψες. Χαίρομαι πολύ που ήρθες. Με κάνεις πολύ χαρούμενο. Για πες, τι άλλα νέα? Πρέπει να σου πω και κάτι άλλο, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις. Σημαντικό, ευχάριστο ή δυσάρεστο? Να, εσύ θα μου πεις. Για πες. Είμαι έγκυος, Στάθη. Έγκυος είσαι? Πώς έγινε? Πώς το ξέρεις? Πώς έγινε αυτό, ρε εσύ? Ένα, μετά το χωρισμό μας, ένιωθα κάπως περίεργα, είχα ναυτίες, ζαλάδες. Νόμιζα ότι ήταν από τη στεναχώρια μου, μα πήγα στο γιατρό και μου είπε τα νέα. Αυτά είναι πολύ ευχάριστα νέα, βρε εσύ. Χάρηκες, αγάπη μου. Χάρηκα πάρα πολύ, όχι μόνο είμαστε μαζί πάλι, θα έχουμε και ένα κουτσούβελο. Έλα εδώ. Λοιπόν, να σου πω, μίλησε στη μητέρα σου, να μιλήσω κι εγώ στη δικιά μου. Επιτέλους να συναντηθούν οι οικογένειές μας, να προχωρήσουμε παρακάτω. Εντάξει. Ναι, σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου. Τίποτα, κλικιά. Άντε βρε μάνα, που ήσουν τόση ώρα και σε ψάχνα. Τι έγινε, αγόρι μου? Λοιπόν, μάνα, σου έχω πολύ ευχάριστα νέα. Ε, πες τα, μη με σκάς τώρα. Η Βάσια γύρισε. Δεν γίναμε το πάει μαζί. Είδες πως τα έλεγε η Μανούλα, δίκιο είχε. Είχες μπράβο, δίκιο. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, μπράβο, είμαι πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, σου έχω κι άλλα πολύ μεγαλύτερα και πιο ευχάριστα νέα. Και πες τα, τι έγινε? Θα γίνω πατέρας. Η Βάσια είναι έγκυος στο παιδί μας. Έλα! Είδες που σου έλεγα ότι κάτι σημαίνει. Είχες δίκιο για όλα. Είμαι τόσο χαρούμενος. Μωρέ, θα τέρνουν στο κομμένο το κορίτσι. Πόμπο, θα τρελαθώ από τη χαρά μου. Θα με κάνεις γιαγιά. Και εγώ θα τρελαθώ. Αγόρι μου, μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι γιατί το παιδί θα είναι και της Βάσιας. Το αγαπώ πολύ αυτό το κορίτσι. Να γίναν τέλεια. Μπράβο, μάτια. Πινελόπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε σπίτι να γνωριστούμε. Τόσα χρόνια και δεν τα είχαμε πει ποτέ. Είναι μεγάλη χαρά και για μένα. Εμείς το Στάθη τον αγαπάμε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Κι εγώ τη Βάσια, και να σου πω, είχε στενοχωρηθεί όταν χώρισαν και όταν τα ξαναβρήκανε πανηγύρισα πραγματικά. Απορώ δηλαδή τόσα χρόνια που είναι τα παιδιά μαζί, πώς και δεν γνωριστήκαμε νωρίτερα. Κοιτάξτε, κάθε μία με τις δουλειές και τις υποχρεώσεις. Σωστά. Βέβαια τώρα που θα γίνουμε και γιαγιάδες, είναι διπλή η χαρά, έτσι. Βέβαια. Λεωνίδα, πού είσαι? Έλα, σε περιμένουμε πια. Με συγχωρείτε. Χαίρο. Χαίρο. Πολύ. Συγγνώμη, εγώ... η τουαλέτα που είναι? Ναι. Από εδώ, αριστερά. Με συγχωρείτε, ξέχασα το κινητό μου. Ναι, καλέ. Ισμήνη, σε παρακαλώ, θέλω να σου μιλήσω. Να μου μιλήσεις? Εσύ δεν είσαι ο Λεωνίδας της Λιδίας που την έλεγες και αγάπη μου? Τι μικρός που είναι ο κόσμος. Εγώ είμαι, ναι. Γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω. Καλά, δεν τράπηκες? Είναι να γίνεις παππούς και θες και φιλενάδα? Αυτή την αξιοπρεπεστάτη γυναίκα σου δεν τη σκέφτηκες που την απατάς? Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Άκουσε με όμως, σε παρακαλώ. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα πεις τίποτα στη γυναίκα μου. Δεν αξίζει τον κόπο να χαλάσω την οικογένειά μου. Έχω δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να το αποκαλύψω όλο στο γιο μου ή να μην πω τίποτα. Αυτό είναι το δίλημα. Ναι, αυτό είναι. Η απορία με το παιδί δεν είχε σχέση βέβαια με το δίλημα. Σας λύθηκε. Το παιδί είναι του Μιχάλη. Ναι.
Το εραστή. Και μια που είπα, Μιχάλη, ναι, θα ήθελα να παρακαλέσω τις αγαπητές μου φίλες σήμερα το βράδυ. Καμία δεν θα βγάλει ρούχα έξω, ούτε παπούτσια στη βεράντα να απλώσει. Γιατί? Αυτό μπορεί τα τετράδια της Κατίνας να τα αναβάλαμε λόγω καραντίνας, αλλά οφείλω να σας το πω αυτό. Έλεγε ότι σήμερα απαγορεύεται να βγάλετε, σήμερα τη συγκεκριμένη μέρα, το βράδυ ρούχα για άπλωμα, διότι έρχεται, λέει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και σας παίρνει την ψυχή. Έτσι το έμαθα, έτσι σας το λέω. 10 του Νοέμβρη, να σας πω επίσης... Είναι έχει... του Αγίου Μηνά, ναι, σήμερα. Αλήθεια. Ναι, 11. Είναι πολλά στο Μηνά. Επίσης η ερώτησή μου είναι η εξής. Ναι. Κυρία Μάρο, με τόσο κρύο βγάζει καμία τα ρούχα να τα πλώσει έξω? Πού θα τα πλώσουνε, ρε πουλάκι μου, δεν θα πλύνουν. Αν δεν έχουν μέσα. Θα βγάζω. Όχι, μέσα τα πλώνω εγώ, ναι, παιδιά. Αλλά το σπίτι έχει μέσα υγρασία, που? Αν τα πλώσεις μέσα. Μέσα στο σπίτι τα πλώνω. Κοίτα, αν έχει αέρα, έχει φοριά. Όχι, σας κοντά στο καλοφρύ, σας σήμερα, αλλά έξω ή έχει αν κρύο. Αν έχει φοριά, εγώ τα πλώνω έξω για να μέσω για για ένα καφέ, να τα πείτε αυτά. Συγγνώμη, οκ, θα μας... Δεν τα πλώνουμε τα ρούχα, άρα. Καλά που μας το. Ωραία. Ούτε παπούτσια. Παπούτσια τα αφήνω έξω. Παπούτσια τα πλύνω, δεν να βγάλετε έξω σήμερα. Να μην τα βγάλω όχι σήμερα. Μην είναι τα βγάλετε, αυτό, παιδιά. Καλέ. Μέσα τα παπούτσια και ας φωνάζει η γυναίκα. Και να μυρίζει που βαλίλα. Έλα, παιδί μου, ένα βράδυ. Ωραία, το 69% λέω να το αποκαλύψει. Συγγνώμη, γιατί να το αποκαλύψει. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Συμφωνώ. Εγώ θα έλεγα να μην το αποκαλύψει. Τι λόγο έχει. Συμφωνώ, τι μας νοιάζει εμάς. Τέλος πάντων, εφόσον αυτό ψήφισε ο κόσμος, αυτό θα δούμε, παρακαλώ. Έθελα τυφλούμε. Ρε, μα να σου πω. Έλα, γόρι μου. Γιατί ήσουν τόσο περίεργη στο τραπέζι? Το κατάλαβες, ε? Το κατάλαβα, φαινότανε. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα αρκετά σοβαρό. Τι πρόβλημα? Τον πατέρα της Βάσκες. Της Βάσκες έχω ταραχτεί και δεν μπορώ να πω το όνομά της. Τον έχω γνωρίσει ως εραστή της Λιδίας. Τι? Όπως το ακούς. Είναι αυτά που λες, ρε μάνα. Η Λιδία, ξέρεις ότι είναι αυτή που πάω και κάνω φυσικοθεραπεία. Πω. Και της έχει τάξει αγάπες και λουλούδια. Καταλαβαίνεις τι έπαθα όταν τον είδα εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ στα είπα και καθάρισα. Από εκεί και πέρα ό,τι θέλεις κάνε. Τι να κάνω με αυτό το μπλέξιμο? Τι θα κάνει άραγε? Το θέμα είναι για το παιδί. Πάντως η μάνα δεν ήταν σωστή που είπε ναι, θα το χρεώσουμε. Κοιτάξτε τώρα, εγώ σκέφτομαι τα παπούτσια που θα τα βγάλω σήμερα που δεν μπορώ να τα βγάλω στο μπαλκόνι. Κατερίνα, αυτό μου απασχολεί. Γιατί κάθε μέρα στο μπαλκόνι τα βγάζεις? Σήμερα έχω έρθει με τα αθλητικά και τα βγάζω στο μπαλκόνι τα αθλητικά, ναι, για να μυρίζει και το σπίτι και τα ψεκάζω και με την τόλ και τα λοιπά. Μυρίζουν τα αθλητικά σου παπούτσια? Πολλές φορές, παιδιά, ποδόσφαιρο. Όχι, αγάπη μου, αλλά πολλές φορές τη φωτοφόρο χωρίς καλτσάκι εγώ για να έρθω. Γιατί εσένα μυρίζουν λεβάδια. Πάμε σε διαφημίσεις και τηλεφωνήστε. Εθέρα μυρίζουνε. Έλα που δεν μυρίζει τίποτα, εσένα όλα τέλεια. Πάμε σε διαφημίσεις. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Δεν χωρίζουν οι καρδιές, δεν ξεχνιούνται οι στιγμές, δεν σβήνει έτσι μια ζωή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 12-27. Η Πέννη, είναι στη γραμμή μας και είναι μόνο 29 ετών. Γεια σου Πέννη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, Πέννη μου. Σε ακούμε. Καταρχάς θέλω να πω ότι σας παρακολουθώ και σας θαυμάζω, είστε όλοι εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθειά σας και της κυρίας Μαϊμαρίδη, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχω σχέση με έναν κύριο 40 χρονών. Μάλιστα. Ο οποίος είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Ναι. Τον πρώτο καιρό της γνωριμίας μας δεν μου είχε πει ότι είναι παντρεμένος, μου είχε πει ότι είναι σε διάσταση. Αλλά και εγώ δεν είχα καταλάβει κάτι. Όσο περνούσε ο καιρός όμως που ήμασταν μαζί, άρχισα να βλέπω περίεργη τη συμπεριφορά του και τον έβλεπα ότι ήταν απόμακρος και διστακτικός σε κάποια πράγματα, οπότε άρχισαν να μπαίνουν και εμένα υποψίες. Έτσι σκέφτηκα να αρχίσω να τον πιέζω να μείνουμε μαζί για να δω την αντίδρασή του, να δω πώς θα αντιδράσει. Και από τα πολλά μου είπε ότι είναι ακόμα παντρεμένος και ότι μένει με τη γυναίκα του. Mm. Έγινε έξαλλη προφανώς και τσακωθήκαμε, έγινε χαμός. Και τον κατάλαβα ότι μου έλεγε ψέματα, αλλά δεν ήθελα να τον αφήσω γιατί ήμουν πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί του και είμαι ακόμα. Και μου είπε ότι δεν γίνεται να αφήσει τη γυναίκα του γιατί έχει ένα θέμα με την κόρη του, κάνει κάποια θεραπεία η κόρη του και ήταν σοβαρό το θέμα υγείας που είχε.
Και αποφάσισα να περιμένω, γιατί μπορεί να ήμουν ευριασμένη, αλλά okay, το θέμα της μικρής είναι πολύ σοβαρό. Παρ' όλα αυτά, από αρχές Σεπτέμβρη, τώρα πρόσφατα άρχισαν να μου μπαίνουν πάλι υποψίες, ενώ αρχίσαμε να τα πηγαίνουμε πάλι καλά, ότι έγινε απόμακρος, ότι ήταν πάλι διστακτικός. Και άρχισαν να υποψιάζομαι διάφορα, γιατί προφανώς και δεν τον εμπιστευόμουν μετά από αυτά που μου έκρυψε. Και έμαθα ότι στην πολυκατοικία του νοικιάζεται ένα διαμέρισμα. Εμένα η μητέρα μου μένει στην επαρχία, είναι εκτός Αθηνών. Και της είπα ότι πρέπει να έρθει εδώ κοντά για να, σε περίπτωση που γίνει κάτι, να την έχω και εκείνη κοντά μου, να έχει και εκείνη μια παρέα. Από τα πολλά την έπεισα. Και τώρα η μητέρα μου έχει έρθει εδώ πέρα και μένει στην πολυκατοικία του. Ήρθε και χωριός από την επαρχία. Ήρθε εδώ, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Τίποτα, για λέγει. Δεν του είπα προφανώς τίποτα, γιατί δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει. Ούτε στη μητέρα μου έχω πει για την σχέση μας. Και μια μέρα με είδε μπροστά του και σε αυτόν δεν του άρεσε και πάρα πολύ η ιδέα. Και άρχισε να ξενερώνει και δεν μπορούσα να καταλάβω και το λόγο. Από την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν που μας βάλανε σε καραντίνα, εγώ μετακόμισα στο σπίτι της μητέρας μου για να την περάσω μαζί της, να μην είναι εκείνη μόνη της. Και τώρα, ας πούμε, που σας μου λέει η μητέρα μου είναι στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή ακόμα δεν ξέρει κάτι. Και υπήρχαν αρκετές φορές που ήταν περίεργα τα πράγματα με εκείνον, όταν έμαθε ότι μένει η μητέρα μου και εγώ εκεί πέρα. Και έχω σκεφτεί τώρα δύο λύσεις. Ή να το συζητήσω με τη μητέρα μου για να έχω κι εγώ κάποιον άνθρωπο να μου πει δύο κουβέντες, να μου πει τη γνώμη του. Γιατί και εμένα αυτό μετρεί μόνη μου, δεν το ξέρει κάποιος. Να το πω στη μητέρα μου και ίσως μετά να το πούμε μαζί στη γυναίκα του. Ή να έρθω πιο κοντά εγώ στη γυναίκα του, να την πιάσω φίλη και μετά να της τα πω όλα. Γιατί δεν γίνεται να τα έχει όλα και εκείνος. Είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη, είμαι ερωτευμένη μαζί του και δεν ξέρω τι να κάνω και χρειάζομαι πραγματικά τη βοήθεια. Ναι. Αυτό απορώ γιατί τις θεωρεί λύσεις αυτές τις δύο που λέει. Σωστά. Κυρία Μάρα, μιλάτε. Αν θα να μιλήσεις στη μαμά της, μίλα στη μαμά σου. Δεν θα χαρεί κιόλας όμως. Και το δεύτερον, αυτή την κορία έχει η Κατερινάκη μου, τι να κάνει. Ναι. Και μπορεί. Το δεύτερον, να πιάσει τη γυναίκα αυτού. Γιατί να πιάσει τη γυναίκα αυτού. Αισθάνομαι ότι έχεις ένα τεράστιο θυμό τώρα απέναντι σε αυτόν. Αναρωτιέσαι γιατί σου είπε ψέματα. Γιατί θα σου έλεγε, βρε αλήθεια, θα σου έλεγε. Ξέρεις, εγώ είμαι παντρεμένος, καλοπαντρεμένος, αγαπάω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, αλλά πού και πού έχω και καμιά γκομενίτσα έτσι για να ξεδίνω. Θα καθόσουνα. Μιλάμε τώρα για μια σχέση ενός χρόνου, έτσι. Μπαρα και δύο χρόνια. Εγώ, κυρία Πέννη, είσαι 29, σε βλέπω ναι. Να φτάνεις στα 49 και ακόμα θα περιμένεις. Σωστό. Να πάει ο γιος στο δημοτικό, να τελειώσει το γυμνάσιο, να πάει φαντάρος, να πάει η κόρη, να παντρέψουμε την κόρη και περίμενε. Και θα είσαι στο περίμενε. Από την άλλη, σε ευχαριστώ πολύ που μας δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολλές κοπέλες. Ναι. Πλησιάζει ένας γκόμενος, αυτές ερωτεύονται. Τους λέει τα καντάρια ψέματα. Σωστά. Ξέρεις, είμαι σε διάσταση. Όποιος είναι σε διάσταση, Πέννη μου, φαίνεται. Σωστά. Έτσι. Πάει και μένει μόνος του. Ή μένει με τη μάνα του. Να κάνω μια ερώτηση, κυρία Μάρα μου. Σου δίνει κινητό, σου δίνει τηλέφωνο σταθερό σπιτιού. Σου έχει δώσει εσένα. Όχι, βέβαια. Όχι. Ούτε πρόκειται. Κυρία Μάρα μου, μία ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί δεν ξέρω αν δεν το κατάλαβα καλά. Σου είπε ότι η κόρη του το ένα το παιδί είναι άρρωστο. Σου είπε αλήθεια ή ψέματα. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Κάνει μια θεραπεία από τη μαμά. Είναι αλήθεια. Και εσύ θες να πας να πιάσεις αυτή τη μάνα. Η οποία είναι και έγκυος και έχει ένα παιδί με κάποιο θέμα υγείας. Και να της πεις κάτι τέτοιο. Γιατί να αντιληφθεί η παιδιά ότι αυτή η Δεσποινή Πέννη είναι το τρίτο πρόσωπο στην ιστορία. Και αυτή πάει να χωθεί. Αυτός, πείτε μου πόσο αλήτης είναι που έχει ένα παιδί άρρωστο και αντί να είναι πάνω από το παιδί του ασχολείται. Ρε Γεωργία, δεν ξέρουμε τι θεραπεία κάνει. Μπορεί να βάζει σιδεράκια στα δόντια της. Δεν όχι, μας είπε, τον σοβαρή, είπε σοβαρή ασθένεια. Δεν μου έχει πει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Μου είπε απλά ότι είναι μια πολύ σοβαρή θεραπεία. Είναι αυτές. Τον είδα και προβληματισμένο. Και τα λέει τέτοιο ψέμα για το παιδί του. Είναι για πλωτσκέ. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε την Παρασκευή. Είναι 39 ετών, είναι στη γραμμή μας και θέλει να σου μιλήσει. Παρασκευή μου, καλησπέρα, σε ακούμε.
Καλημέρα σας. Γεια σου, Παρασκευή μου. Καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Να είσαι καλά. Κυρίως. Πέννη μου. Ναι, καλησπέρα. Επειδή καταλαβαίνω σε τι κατάσταση είσαι, γιατί και εγώ είμαι άτομο αμαία, θα σου έλεγα να ξεκόψεις από αυτόν τον άνθρωπο, γλυκιά μου. Η ζωή είναι μπροστά σου, είσαι 29 χρονών. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει ζωή. Και δεύτερον, έχει ένα παιδί που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Τώρα να πάει να πιάσει τη γυναίκα του, και να χωρίσει το ζευγάρι. Παιδί. Τώρα η γυναίκα του είναι πάλι έγκυος και τα έκρυψε και αυτό. Παίνει άστονε όπως είναι καλύτερα. Είσαι μικρή, η ζωή είναι μπροστά σου. Τώρα όλα αυτά να τα περνάς για ποιο λόγο. Έλαντε. Μπορώ να πω κάτι, κυρία. Ναι. Είναι δυστυχώς αυτή η ιδέα που έχουν μερικές κοπέλες σαν την Μπέννη για τον εαυτό τους, που λέει, ναι, ξέρω, ακούω ότι πολλές τα μπλέχουν με παντρεμένους και τρώνε τα μούτρα τους, αλλά εγώ είμαι κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Εγώ θα τα καταφέρω. Εγώ θα τον χωρίσω αυτόν και θα τον πάρω. Με αυτό το πλευρό κοιμάσαι, κυρία Πέννη, και δεν πρόκειται αυτός να χωρίσει. Συγγνώμη, λέει, κυρία Μάρα κυρία, μου. Χάνεις χρόνο. Συμφωνώ απόλυτα χρόνο μαζί σας. Χάνεις. Μία ερώτηση σημαντική να κάνω. Γνωρίζουμε τι θέμα έχει το παιδί του. Γνωρίζεις καθόλου, Πέννη? Όχι, όχι, δεν μου είχε πει. Μου είχε πει ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα υγείας, δεν ήθελε να το συζητήσει και ότι πρέπει να κάνει κάποιες θεραπείες. Μάλιστα. Και αυτόν τον άντρα, και μάλλον αυτή τη γυναίκα, η οποία έχει ένα παιδί με πολύ σοβαρό θέμα υγείας και περιμένει και παιδί δεύτερο, θες να πας να την πιάσεις και να της πεις ότι ο άντρας θα πατάει? Από την άλλη, όμως, δεν είναι και σωστό αυτός να έχει και τις δύο. Αυτόν, σαν γυναίκα προς γυναίκα, πες πως όλες οι καταστάσεις ήταν ιδανικές και να πας να της το πεις. Τώρα, μια γυναίκα που βιώνει όλα αυτά, εσύ θα πας να πεις κάτι τέτοιο? Ναι, λοιπόν, είναι κάτι ευχαριστούμε τόσο, την Παρασκευή, να ακούσουμε και την Σοφία. Εγώ πιστεύω ότι το 42 ετών... δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μακάρι, μακάρι, Μάρα. Η παξίλα δεν έχει κανένα. Ψέματα λέει αυτός. Μακάρι. Αλλά τώρα αν λες ψέματα ότι το παιδί σου έχει πρόβλημα υγείας, είσαι μεγάλο. Μα είναι, ούτε είσαι λέει, εδώ πεθαίνουν τις γιαγιές τους, πεθαίνουν τις γυναίκες. Καραγκιόζης ήθελα να πω, συγγνώμη. Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Έχετε το άλλο, δεκτό είναι. Για τέτοιο τύπο, ό,τι και να πεις, περνάει. Η Σοφία είναι στη γραμμή 43 ετών. Σοφία. Καλημέρα σας. Έλα αγάπη μου, καλημέρα. Τι κάνετε στην όμορφη παρέα σας? Σας παρακολουθώ καθημερινά. Καλά είμαστε. Θα ήθελα να πω εκεί στην κυρία Πέννη ότι χάνει τα χρόνια της. Έχω περάσει ακριβώς την ίδια κατάσταση και όχι μόνο έλεγαν ψέματα για τα παιδιά τους και όλα αυτά. Ωραία, πες μας τη δικιά σου ιστορία. Σοφία, για πες ποια ήταν η δικιά σου ιστορία και η κατάστασή σου, τι είχε συμβεί σε σένα? Μόλις είχα χωρίσει, έχω κι εγώ ένα ανήλικο παιδάκι, ναι, μικρούλι, με πλησίασε ότι δεν περνάω καλά στο γάμο μου, όλο προβλήματα, ναι, το ένα, το άλλο. Πίστηκα, με έλεγε ότι είναι ενδιαστάζει και ένα ωραίο πρωί μετά από δύο ολόκληρα χρόνια έλειπε ολόκληρες ώρες από το σπίτι του, να έρχεται να μένει εδώ, να κοιμάται σπίτι μου, να κυκλοφορούμε στην πόλη, να μας βλέπει η γυναίκα του. Και μια ωραία πρωία έρχεται και λέει: κοπέλα μου, σε κοροϊδεύει. Είναι μαζί μου, πηγαίνω, έρχεται. Βέβαια και εκείνη και εγώ και εκείνη καμία αξιοπρέπεια. Ήρθε και έμενε έναν ολόκληρο χρόνο σπίτι μου. Ένα ολόκληρο χρόνο σπίτι μου. Σηκώθηκε, έρχεται, τον ξαναμάζεψε και πάντα θα συνεχίσει το μαζεύει. Και όταν ξαναπάρει, ξαναήρθε πάλι, το μάζεψα κι εγώ γιατί πάλι μας παραμυθιάζουν. Και χάσαμε τα ωραία μας χρόνια, 7 ολόκληρα χρόνια αυτή η ιστορία. Δεν πρόκειται να χωρίσει κανένας. Πάντα θα είναι το λιμάνι τους, εκεί πέρα θα γυρίζουν και πάντα η γυναίκα θα τους μαζεύει γιατί έχουν παιδιά. Και δεν θα χαλάσουν το σπίτι για καμία Σοφία και για καμία Πέννη. Οπότε χάνει τα ωραία της τα χρόνια να κοιτάξει τη ζωή της. Και ευτυχώς για καλή μου τύχη έφτιαξα τη ζωή μου έγκαιρα. Αλλιώς θα χάσει και άλλα χρόνια και θα είχα φτάσει 7 χρόνια. 7 χρόνια, 7 χρόνια ήσουν. 7 ολόκληρα χρόνια κοροϊδίας. Τον έδειχνα, τον ξαναμάζευε. Τον ξαναμάζευε. Ένα τρικολόρε, ένα ξεφτυλίκι. Να σου πω, ρε Σοφία, 7 χρόνια που σας έβλεπε η γυναίκα του, εσύ δεν την έπιαζε να της μιλήσεις, δεν είπες κάτι? Η ίδια η γυναίκα. Μα η γυναίκα οριόταν, ερχόταν και με έπιανε και με φώναζε. Εκείνη τι θα έκανε. Και εσύ αυτή είχε δίκιο. Εγώ δεν έβλεπα γιατί είμαι και εγώ ερωτευμένη. Τι της έλεγες, με αγάπη μου, δυναμώστε μου λίγο, παιδιά, τους ήχους. Της έλεγα ότι είναι μαζί μου, ότι με αγαπάει, ότι εμένα θέλει, εσένα δεν θέλει, ερχόταν ο ανταγωνισμός. Και εγώ έλεγα πόσο τον τη δίκησω. Ρε παιδιά, είχε αυτός ο άντρας που σας τρέλανε και τις δύο, ρε παιδιά. Άντε.
Άντε, πες μου. Ο Τζόρτζ Κλούνια ήταν. Ο Μπράντλι Κούπερ. Καμία σχέση. Απλά τυφλώνεστε. Τυφλώνεστε για το τίποτα. Τις έβαλε τις δυο να τον διεκδικούν. Ωραία. Έτσι τις πέσανε στη μάχη. Να κλείσω τη Σοφία. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που έδωσες. Ότι ναι, πρέπει να χωρίσει. Και έχω άλλη μια γραμμή. Είναι η Γεωργία, είναι κοντά στην ηλικία με την Μπέννη. Είναι 30 ετών. Έλα, Γεωργία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Τι κάνεις? Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Σ' ακούμε. Ήθελα να πω λίγο στην Μπέννη. Ναι. Της είπε εξ αρχής ότι είναι σε διάσταση. Και βλέπει ότι στη διάσταση που υποτίθεται είναι, μένει ξανά έγκυος η γυναίκα του. Δεν έχουν λίγο εγωισμό αυτές οι κοπέλες. 29 χρονών είναι, έχει όλη τη ζωή μπροστά τους. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει και να αναλώνεται. Θέλει να το χάψει. Θέλει να χάψει. Εκείνος διαρκώς μου έλεγε ότι αφού μου ανακοίνωσε ότι είναι σε διάσταση και μετά έμαθα ότι είναι ακόμα μαζί με τη γυναίκα του, μου έλεγε συνέχεια μετά ότι θέλει να είμαστε μαζί, ότι θα χωρίσει, ότι περιμένει να ξεπεράσει το πρόβλημα της κόρης του. Αυτά είναι ψέματα, κορίτσι μου. Αν ήθελε να ήταν μαζί σου, θα ήταν εξ αρχής. Αυτά είναι χαζά και μισά. Είσαι 29 χρονών. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Μπορείς να έχεις όποιον θες. Ένα κουκούκι είναι. Γεωργία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά να μην τη στείλουμε στον τοίχο, γιατί είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι και ερωτευμένο και το δήλωσε από την πρώτη στιγμή. Απλά και εσύ και η προηγούμενη γραμμή, Μπέννη μου, και θέλω να σε ρωτήσω. Η Σοφία μίλησε σοφά, έφαγε 7 χρόνια από τη ζωή της, αλλά είχε ένα παιδί, είχε κάνει ένα κύκλο ζωής. Και εμένα μια φίλη μου που είχε μπλέξει μια ιστορία σαν τη δικιά σου, έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο ράφι και κάθεται και είναι 43 λίγο, χρονών. Το έχει σκεφτεί ότι θα σου φάει τα καλύτερα χρόνια και δεν θα κερδίσει τίποτα? Αυτό που τη λέμε όλοι. Ακριβώς. Το λοιπόν, Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να βάλουμε μια νοτελεία και να ακούσουμε λίγο για την Αγγελική 43 ετών που έχει να πει κάτι πολύ σημαντικό. Okay. Αγγελική, καλησπέρα, τι κάνει? Καλώ το μεσημέρι, καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά λέμε, προσπαθούμε. Καλά, καλά. Έχει κάποια αντίστοιχη ιστορία? Ναι, θέλω να μιλήσω με την Μπέννη. Ναι, ναι, σε ακούμε και εμείς και η Μπέννη. Λοιπόν, εγώ είμαι 43 χρονών. Ναι. Εδώ και 10 χρόνια τα έχω με έναν κύριο ο οποίος είναι παντρεμένος. Ναι. Ο οποίος δεν έχει χωρίσει παρόλα τα άστρα και τα λουλούδια που μου έχει τάξει. Ναι. Μου έχει φάει τα καλύτερά μου χρόνια. Και θέλω να πω στην Μπέννη να φύγει, γιατί δεν πρόκειται να χωρίσει. Ωραία, Αγγελική, γιατί μένεις ακόμα? Α, μπράβο, δεν φταίει αυτός, Αγγελική μου. Η ερώτησή μας είναι αυτή. Γιατί μένεις ακόμα? Γιατί προσπαθώ να φύγω, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Προσπάθεις να φύγω, ναι, δεν φεύγει. Ενώ μεταξύ το ξέρει και η γυναίκα του και η κόρη του. Για μας. Θες να μην το μάθουν, αλλήμον. Και παρόλα αυτά, κάθεται ακόμα εκεί. Εσύ κάθεσαι. Αυτή είναι παντρεμένη. Εγώ κάθομαι, ναι. Εσύ... Εγώ το λέω, κάθομαι, ναι. Α, γιατί? Μπράβο. Εδώ και 10 χρόνια. Εσύ λοιπόν, ναι, γιατί κάθεσαι? Τι θα πει, γιατί δεν φεύγει? Γιατί προσπαθεί να κερδίσει το παιχνίδι. Δεν το κερδίζει μόνο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Θέλω να την άποψη λίγο τη κυρία Μάρα, γιατί είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και μπορεί να πολλές γυναίκες μας παρακολουθούν. Αν μια γυναίκα έρθει σε εσάς αυτή τη στιγμή, που έρχεται πάρα πολλές, ενώ έρχονται στα ραντεβού σας και στη Σμυρνιοπούλα, και σας πει αυτή την ιστορία, ότι δεν μπορώ να φύγω από μια σχέση 10 ετών με ένα παντρεμένο, τι συμβουλή τη δίνετε? Κατερίνα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό. Σέβομαι δύο πράγματα. Σέβομαι ότι αυτό που λέει το εννοεί. Πραγματικά δεν μπορεί να φύγει εκείνη την ώρα. Πραγματικά μπαίνει σε μία διεκδίκηση. Το αισθάνονται, το έχω ακούσει, είναι ένα κάρβουνο, λέει, που μου καίει το στήθος, που δεν τον έχω. Εγωισμός κιόλας. Αλλά εδώ η δικιά μας πάει να κάνει και καταστροφές. Mm. Πάει να ενημερώσει ένα κορίτσι που είναι, περιμένει ένα μωρό, που δεν ξέρουμε αν ξέρει τι λαμόγιο είναι ο άντερας της ή όχι, αλλά έχει την οικογένειά της και φυσικά δεν θα την αφήσουμε να το κάνει αυτό. Δεν θα μπεις, παιδί μου, τρίτο πρόσωπο, να πεις την αλήθεια στη γυναίκα του στην και Αγγελική, να την εκτηριάσεις. Στην Αγγελική τι συμβουλή δίνεται, μια σχέση? Στην Αγγελική τι συμβουλή δίνεται? Η Αγγελική ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κάνει λάθος. Θα πρέπει να χειριστεί το συνέστημα που έχει, που εγώ θέλω να κερδίσω αυτόν σόνι και ντε. Ναι. Είναι μία μάχη που δίνει.
Έτσι είναι. Όπου θα βγεις χαμένη. Αυτό το έχει και η φίλη μου και είστε ίδια ηλικία. Αγγελική. Όχι, είπε η Αγγελική ότι η γυναίκα και η κόρη ξέρουν κάτι. Ναι, 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 το ξέρουν. Εσύ τους ενημέρωσε. Ξέρουν ποια είμαι. Μετά. Εσύ τους ενημέρωσε. Όχι, δεν είπα εγώ. Ποιο? Όχι, δεν το αποκάλυψα. Εγώ από τρίτα κάπου το μάθαμε. Που βλέπουν γιατί κυκλοφορούμε δημόσια. Στη γυναίκα του και στην κόρη το έχει παραδεχτεί. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μετά από μια δεκαετία. Το ξέρουν οικογενειακώς και το καλύπτουν και εσύ καταστρέφεις τη ζωή σου. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που σου λείπει, Αγγελική. Έτσι τους βολεύει. Αυτός που κοιμάται τα βράδια, σένα στη γυναίκα του. Στη γυναίκα του κοιμάται. Όχι, στη γυναίκα του. Εννοείται καλέ. Το μόνο που σας λείπει, αφού το ξέρετε όλοι, πήγαινε κοιμήσου και εσύ εκεί. Ρε Αγγελική. Βρες ένα ενδιαφέρον έναν άλλον άντρα, ρε παιδάκι μου. Δεν έχεις φίλες να σου γνωρίσουν ένα ωραίο παιδί. Αυτό ήθελα να πω στην Πέννη, να φύγει όσο είναι νωρίς. Αυτό. Αγγελική, στη Χαλκιδική ζεις. Ορίστε. Στη Χαλκιδική ζεις. Όχι, έχει επαρχία. Μάλιστα, ευχαριστούμε Αγγελική μου, φιλιά πολλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε και τη Φιλιό που είναι 43. Φιλιό, καλησπέρα. Φιλιό μου. Καλησπέρα. Έχεις και εσύ σχέση με παντρεμένο? Όχι. Α. Απλά εμένα ο σύζυγός μου, όταν μάθαμε ότι το παιδί μας έχει ένα πρόβλημα υγείας, για να βγει από το πρόβλημα, άρχισε να ψάχνει άλλες γυναίκες. Για να βγει από το πρόβλημα, για να ξεφύγει. Για να μην σκέφτεται. Για πες, Φιλιό, για συνέχισε. Μιλούσε με άλλες γυναίκες, έλεγε ότι έχουμε χωρίσει, ότι μου είχε δώσει την επιμέλεια, τις κορόιδευε κανονικά. Έκανε σχέση με άλλη γυναίκα? Όχι, γιατί το ανακάλυψα ότι γινόταν αυτό και του πω ότι εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Το πρόβλημα είναι το δικό σου και στο παιδιού στο πρόβλημα, συμπαραστάθηκε ή όχι? Όχι, όχι, δεν μπορεί, θέλει να φύγει από το πρόβλημα, δεν μπορεί να το Φιλιό αποδεχτεί. Μου, τώρα που εσύ, εντάξει, περνάς αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση με το παιδί σου και είναι το πιο σημαντικό, έχεις σκεφτεί από την οικογένειά σου να σε στηρίξουν οι φίλοι σου, η οικογένειά σου, ώστε να φύγεις από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν αξίζει ως σύζυγος και ως πατέρας. Πρώτα ως πατέρας σου βάζω και μετά ως σύζυγος. Λοιπόν, πολύ στενάχωρο. Πρέπει δυστυχώς να... Εντάξει, δεν τους πετάμε έτσι και σαν μία γρήγορη συμβουλή, κυρία Μάρα μου, στην Πέντε. Απλώς θέλω να πω ότι την κοροϊδεύει. Φιλιό, μια ερώτηση σημαντική. Το παιδάκι σου είναι καλά τώρα? Είναι μόνιμο το πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που περνάει τώρα. Είναι κάτι που θα υπάρχει. Εντάξει, αγάπη. Δεν θα στηριχτείς. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να σε καλά. Κυρία Μάρα μου, μια συμβουλή. Λοιπόν, η Πέννη, Αλφα, θα πρέπει να αποδεχτεί ότι είναι το τρίτο πρόσωπο σε μια ιστορία. Θα πρέπει να αποδεχτεί ότι η μάχη είναι άνηση και να πει στον εαυτό της έχασα. Αυτός με κοροϊδεύει. Δεν θα θυμώσω επειδή με κοροϊδεύει. Δικαίωμά του με κοροϊδεύει. Εγώ όμως θα χειριστώ το θυμό μου και θα φύγω από εκεί. Μάλιστα. Και δεν θα πάει στην γυναίκα. Θέλω λίγο να διευκρινίσουμε κάτι. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μάρα, μου είπατε πριν ότι απόψε να μαζέψουν τα ρούχα. Όχι, δεν είπα. Να μην απλώσουν. Να μην απλώσουν. Ρούχα. Δεν είναι του Αρχάγγελου Μιχάηλ, γιατί μας ρωτάνε, είμαστε γραμμένοι. Όχι. Εννοείται δύο μέρες μετά. Εγώ το κατάλαβα, αλλά κάποιοι δεν το κατάλαβα. Δύο μέρες μετά. Ωραία. Γιατί πάντα τρεις είναι οι μέρες για την Ανάσταση. Μάλιστα. Τώρα, σήμερα το βράδυ και αύριο. Ευχαριστούμε, κυρία Μάρα μου. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημισούλες. Όχι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, δικές συμμετοχές, γι' αυτό που ετοιμάζουμε την Παρασκευή. Πέντε γυναίκες και άντρες θα έχουν μια στιλιστική αποστολή κάθε Παρασκευή. Μέσω Skype θα συνδεθούν μαζί μας, θα σας πούμε το concept και με αυτά που έχετε στην ντουλάπα σας, οι γυναίκες, με δικά σας μακιγιάζ κτλ. Θα ουσιαστικά διεκπαιρεώσετε την αποστολή. Δείτε το πώς. Τώρα που είσαι σπίτι, μπορείς να φτιάξεις την καρταρόμπα σου μαζί μας. Άνοιξε την ντουλάπα σου και δείξε σε όλους τη στυλίστρια ή τον στυλίστα που κρύβεις μέσα σου.
αυτή την Παρασκευή και κάθε Παρασκευή στο Ευτυχείτε. Lockdown Fashion. Στείλε μας μήνυμα στο Instagram της εκπομπής Παπάκι Ευτυχείτε και δίδαξέ μας στυλ. Lockdown Fashion. Γιατί και η καραντίνα είναι της μόδας. Πολύ ωραία. Τζορτζέλα, θα μας κάψεις με αυτά που εγώ, Κατερίνα, χαίρομαι που θα μας κεράσεις αύριο αυτό που είπες. Θα μας κεράσεις για 14999, για δείτε τι δίνουμε, όπεν και ενώ το ονοματεπώνυμο στο 14999. Volkswagen, το Tito Rock, παρακαλώ, SUV, πόσα κυβικά είναι και πόσα άλογα, 1000 κυβικά, 115 άλογα. 23.200 ευρώ. Όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα στείλετε, ευχόμαι να το κερδίσει κάποιος να το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Και ανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 10 παρα 10. Γεια σας, καλό μεσημέρι.